Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ για να παρακολουθήσετε αυτά τα λίγα πράγματα που είχε περίπου 15 χρόνια συνεχώς. Η εμπειρία μου είναι περισσότερο στον πρακτικό τομέα παρά στο θεωρητικό, ωστόσο θεωρώ ότι έχω ένα καλό υπόβαθρο ώστε να συζητήσω ακόμα και για τα θεωρητικά στοιχεία των φωτοβολταϊκών. Λοιπόν, όπως είπε και ο διευθυντής, μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας τη συγκεκριμένη διαδικασία με το χεράκι κτλ. Και πραγματικά ελπίζω να καλύψω όλες σας τις απορίες. Λοιπόν, αν μπορείτε να κάνετε mute τα μικρόφωνα μόνο γιατί ακούω κάποιο αρκετό background θόρυβο από κάποια μικρόφωνα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με κάποια γενικά στοιχεία ιστορικά και τεχνικά των φωτοβολταϊκών. Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο. Όταν έχουμε δύο ημιαγωγούς, οι οποίοι πάνω στους οποίους πέφτει το κάθε φωτόνιο μπορεί ουσιαστικά να δημιουργήσει διαφορά δυναμικού μεταξύ των δύο ημιαγωγών και να έχει ως αποτέλεσμα ουσιαστικά την κίνηση ηλεκτρονίων που σημαίνει ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό το φαινόμενο είναι το βασικό φαινόμενο πίσω από την παραγωγή ρεύματος από φωτοβολταϊκά, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με κάποιο θερμικό φαινόμενο, δεν είναι δηλαδή όπως ο ηλιακός θερμοσύφωνας, δεν υπάρχει απολύτως καμία σχέση στις δύο τεχνολογίες. Είναι κάτι καθαρά ηλεκτρολογικό, δηλαδή το βάζουμε στον ήλιο και βγάζει ρεύμα απευθείας. Δεν υπάρχει κάποιο κινούμενο μέρος, δεν υπάρχει κάτι που ζεσταίνεται και κάνει οτιδήποτε. Είναι ξεκάθαρα είναι ηλεκτρικό φαινόμενο. Είναι το φωτοβολταϊκό φαινόμενο. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν γίνεται όλα τα ηλεκτρόνια ή τα φωτόνια, συγγνώμη, που πέφτουν πάνω σε ένα φωτοβολταϊκό να γίνουν ρεύμα, κάποια αντανακλώνται, κάποια απλά δεν έχουν να ερεθίσουν κάποιο πρωτόνιο και να γίνει και να μπορέσει να παραχθεί ρεύμα, είναι και θέμα τύχης ουσιαστικά. Ο πρώτος ο οποίος παρατήρησε αυτό το φαινόμενο το 1839 ήταν ο Μπεκερέλ, ο οποίος ήταν τότε 19 χρονών και παρατήρησε ότι όταν έβαζε ένα συγκεκριμένο μείγμα στον ήλιο εντελώς τυχαία, το ρεύμα το οποίο παρουσιαζόταν στις άκρες των ηλεκτροδίων που ήταν καταβυθισμένα σε αυτό ήταν περισσότερο. Η τάση δηλαδή ήταν μεγαλύτερη. Φανταστείτε μια μπαταρία, ουσιαστικά μια εντελώς πρωτόγονη μπαταρία, η οποία μένει στον ήλιο και όταν μένει στον ήλιο το ρεύμα, η τάση στα άκρα της αυξάνεται. Το επόμενο breakthrough στο φωτοβολταϊκά ήταν με τον Hertz, ο οποίος παρατήρησε ότι όταν ηλεκτρικά φορτισμένα σώματα εκτίθενται στο φως ουσιαστικά, όταν έρθει η ώρα να δημιουργηθεί ως πυνθήρας ώστε να εκτονωθεί μεταξύ τους διαφορά δυναμικού, έχει πολύ μεγαλύτερη ένταση όταν εκτίθεται σε ηλιακό φως. Αυτό που βλέπετε στη φωτογραφία ήταν η διάταξη που χρησιμοποίησε ο Hertz, ώστε ουσιαστικά να παρατηρήσει αυτό το φαινόμενο και να προσπαθήσει να το κάνει πιο συγκεκριμένο, να καταλάβει δηλαδή πού ακριβώς οφειλόταν αυτό το φαινόμενο. Είναι ένα πηνείο συνδεδεμένο σε μια πηγή. Έχουμε ένα κενό προφανώς ώστε να μπορέσει να δημιουργηθεί ως πυνθήρας. Και όταν αυτή η διάταξη εκτίθεται στο φως, ως πυνθήρας έχει μεγαλύτερη ένταση. Αυτό παρατήρησε αρχικά ο Hertz. Αυτός ο οποίος μπόρεσε και έβαλε τις βάσεις για τη θεωρία ουσιαστικά του φωτοβολταϊκού φαινομένου όμως ήταν ο Αϊνστάιν, ο οποίος βασίστηκε στην θεωρία του Πλανκ, ότι το φως αποτελείται από φωτόνια ουσιαστικά και διατύπωσε ότι ουσιαστικά εξήγησε το φωτοβολταϊκό φαινόμενο χρησιμοποιώντας την
χρησιμοποιώντας ουσιαστικά, εξηγώντας μάλλον το φωτοβολταϊκό φαινόμενο με το γεγονός ότι όταν τα φωτόνια προσκρούν πάνω στα ηλεκτρόνια, τότε τα ηλεκτρόνια παίρνουν την επιπλέον ενέργεια που χρειάζονται ώστε να μπορέσουν να απελευθερωθούν και να δημιουργήσουν ηλεκτρικό ρεύμα. Ο πρώτος ο οποίος αξιοποίησε όλη αυτή τη θεωρία ώστε να δημιουργήσει κάτι το οποίο έμοιαζε με φωτοβολταϊκό ήταν ο Charles Fritz, ο οποίος δημιούργησε αυτή τη διάταξη που βλέπετε στη φωτογραφία που ήταν το πρώτο φωτοβολταϊκό στη στέγη. Για να το κάνει αυτό χρησιμοποίησε ημιαγωγό από τον οποίο κατασκεύασε από σελήνιο με μια μικρή επίστρωση χρυσού από πάνω. Αυτό που βλέπετε εδώ έχει επιφάνεια περίπου 3,5-4 τετραγωνικά και με την απόδοση που λέει δηλαδή 1% την οποία πέτυχε σημαίνει ότι είχε μία ισχύ της τάξης των 40 βατ. Δηλαδή όλο αυτό το οποίο έχει στήσει εδώ πέρα ο Fritz έχει 40 βατ ισχύ και έχει κόστος περίπου όσο 2 διαμερίσματα με βάση τα στοιχεία της εποχής. Τα πρώτα φωτοβολταϊκά τα οποία είναι περίπου όπως τα γνωρίζουμε σήμερα ξεκίνησαν να δημιουργούνται κατά τη δεκαετία του 40. Το πρώτο ήταν τα πρώτα που γίνανε από πυρίτιο, εν πάση περιπτώσει, το οποίο είναι και το πιο κοινό υλικό ημιαγωγών. Η απόδοση των πρώτων φωτοβολταϊκών του 40 ήταν της τάξης των 4%. Της τάξης του 4%. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι για κάθε τετραγωνικό μέτρο φωτοβολταϊκού η ονομαστική ισχύς ήταν περίπου 40 βατ. Φτάσαμε στο 6% το 54. Και η πρώτη εφαρμογή, η οποία ήταν εμπορική, είχε απόδοση της τάξης του 10%, δηλαδή φτάσαμε περίπου στα 100 βατ ισχύ ανά τετραγωνικό μέτρο φωτοβολταϊκού και εφαρμόστηκε στη φωτομετρία, δηλαδή όταν κάποιος ήθελε να βγάλει μια φωτογραφία και ήθελε να μετρήσει την ένταση του φωτός ώστε να κάνει την αντίστοιχη ρύθμιση στη μηχανή, χρησιμοποιούσε ένα φωτόμετρο. Αργότερα αυτό ενσωματώθηκε και σε κάποιες φωτογραφικές μηχανές και μπορούσε να υπολογίσει αυτόματα η φωτογραφική μηχανή την ένταση του φωτός ώστε να κανονίσει ανάλογα την ταχύτητα του διαφράγματος. Η επόμενη και μάλλον σημαντικότερη εφαρμογή των φωτοβολταϊκών ήταν στους δορυφόρους. Όπως αντιλαμβάνεστε, προφανώς είναι πολύ δύσκολο για ένα δορυφόρο να παραμείνει για πολύ καιρό, μάλλον να λειτουργεί για πολύ καιρό στο διάστημα, χωρίς να έχει κάποια πηγή ενέργειας. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που σκέφτηκαν τότε, το δεκαετία του 50, οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι αντίστοιχα, θα χρησιμοποιήσουν φωτοβολταϊκά για να το κάνουν αυτό. Αριστερά βλέπετε τον Vanguard, ήταν ένας Αμερικάνικος δορυφόρος και δεξιά τον Sputnik 3, αν θυμάμαι σωστά, ο οποίος ήταν ο αντίστοιχος ρώσικος της ίδιας εποχής. Και οι δύο έχουν φωτοβολταϊκά. Αν δείτε τα μικρά παραθυράκια, τέλος πάντων, πάνω στον ένα δορυφόρο είναι τα φωτοβολταϊκά τα αμερικάνικα και, εάν θυμάμαι καλά, πάνω κοντά στην κορυφή του Sputnik είναι τα μικρά αντίστοιχα ρώσικα φωτοβολταϊκά παραθυράκια. Αυτό που έκανε μεγάλη διαφορά και ξεκίνησαν να αναπτύσσονται περισσότερο τα φωτοβολταϊκά και να ξεφεύγουν από το καθαρά επιστημονικό κομμάτι και την διαστημική τεχνολογία κατά βάση, ήταν η πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 70, η οποία όθησε κυβερνήσεις και αντίστοιχα ερευνητικά ιδρύματα να δώσουν περισσότερα χρήματα και βάρος στην έρευνα που οδήγησε στην ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών. Έτσι λοιπόν φτάσαμε το 14% απόδοσης το 1972 και το 16% το 1977. Αυτά είναι νούμερα τα οποία είναι πάρα πολύ κοντά στους αριθμούς απόδοσης που έχουμε σήμερα στα φωτοβολταϊκά. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι με 14% ένα τετραγωνικό μας δίνει περίπου 140 βατ και 16% σημαίνει ότι μας δίνει περίπου 160 βατ. Το 1981 ένας Αμερικανός, δεν θέλω να πω πιλότος, ας πούμε ήταν περισσότερο
λάτρης της περιπέτειας τέλος πάντων, αποφάσισε να διασχίσει τη μάχη με ένα αυστηρά ηλιακό αεροπλάνο. Αυτό για να το κάνει χρησιμοποίησε 16.000 φωτοβολταϊκά στοιχεία περίπου, με μια ισχύ της τάξης των 3 kW και κόστισε τότε $100.000 μόνο το φωτοβολταϊκό αυτής της ισχύως. Μιλάμε δηλαδή για περίπου $30.000 το ΒΑΤ. Το 1983 έγινε ο πρώτος φωτοβολταϊκός σταθμός μεγάλης ισχύως, ενός μεγαβάτου ουσιαστικά στην Καλιφόρνια, και είναι αυτό που βλέπετε στη φωτογραφία στα δεξιά. Ήταν επίσης το πρώτο έργο το οποίο ήταν στηριγμένο πάνω σε ηλιοστάτες. Οι ηλιοστάτες είναι αυτές οι συσκευές που βλέπετε εδώ, οι οποίες παρακολουθούν τον ήλιο και μεγιστοποιούν έτσι την απόδοση, την παραγωγή του φωτοβολταϊκού. Λοιπόν, οι τρεις βασικότεροι τύποι φωτοβολταϊκών είναι μονοκρυσταλλικού πυρητίου, αυτό που βλέπετε τέρμα αριστερά εδώ και λέει μόνο από κάτω, πολυκρυσταλλικού πυρητίου και λεπτού ημενίου, thin film. Λοιπόν, τα μονοκρυσταλλικά έχουν υψηλότερη απόδοση, αυτό σημαίνει δηλαδή ότι θέλουν μικρότερη επιφάνεια για την ίδια εγκατεστημένη ισχύ. Έχουν συνήθως υψηλότερη παραγωγή αναβάτ από ό,τι τα υπόλοιπα. Έχουν καλύτερο θερμικό συντελεστή, δηλαδή όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία του πάνελ, η πτώση στην παραγωγή είναι χαμηλότερη. Και πολλοί πιστεύουν ότι είναι και πιο όμορφα, το οποίο εμένα προσωπικά με έχει αφήσει ανέκαθεν παντελώς αδιάφορο, ας πούμε, το αν είναι πιο όμορφο ή πιο άσχημο οποιοδήποτε από αυτά τα φωτοβολταϊκά, ας πούμε. Το δε μειονέκτημά τους είναι ότι έχουν γενικότερα υψηλότερο κόστος. Αυτό βέβαια δεν ισχύει πλέον, δηλαδή αυτή τη στιγμή η διαφορά ανάμεσα σε ένα μονοκρυσταλλικό και πολυκρυσταλλικό είναι της τάξης του 1% με 2% όσον αφορά το κόστος, νούμερο το οποίο ξεκινάει να έχει σημασία όταν συζητάμε πλέον για σταθμούς της τάξης των δεκάδων μεγαβάτ. Τα πολυκρυσταλλικά είναι γενικότερα ελαφρώς φτηνότερα και έχουν σχετικά χαμηλότερη απόδοση, δηλαδή θέλουν λίγο μεγαλύτερη επιφάνεια και σχετικά χαμηλότερη παραγωγή. Αλλά και πάλι συζητάμε για νούμερα της τάξης των μοναδίων ποσοστίων μονάδων, δηλαδή 1%, μισό με 2% θα έλεγα, σε πιο ακραίες περιπτώσεις. Παλαιότερα περισσότερο και πολύ λιγότερο πλέον στις μέρες μας, χρησιμοποιούνταν και φωτοβολταϊκά thin film, τα οποία ήταν πιο ελαφριά, αρκετά φθηνότερα παλιότερα, όχι πλέον, τα οποία τα χρησιμοποιήσαμε σε εγκαταστάσεις όταν ετίθεται το θέμα κόστους, αλλά όχι θέμα χώρου. Δηλαδή, παλιότερα θα μπορούσε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο με μονοκρυσταλλικά να εγκατασταθεί σε 4 στρέμματα περίπου, με πολυκρυσταλλικά ας πούμε σε 4,5 και με thin film ήθελε περίπου 8-9 στρέμματα για να κάνεις ένα πάρκο της ίδιας ισχύως. Αυτό το οποίο βέβαια παρατηρήθηκε αρκετά αργότερα, αρκετά μετά την επιλογή του thin film, ήταν ότι εκτός όλων των άλλων, τα panel thin film ήταν πολύ ευαίσθητα σε φαινόμενα πτώσης, ραγδαίας πτώσης της παραγωγής, λόγω του φαινομένου PID, το οποίο δεν το ξέραμε καν τότε ότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο, ωστόσο παρατηρήθηκε πάρα πολύ έντονα στα thin film. Αυτό είναι άλλο ένα παράδειγμα του γιατί ποτέ δεν πρέπει να αγοράζεις το φτηνότερο όταν θες να κάνεις κάτι. Εδώ είναι μία πιο κοντινή εικόνα, λίγο και σύγκριση των διαφορετικών τύπων φωτοβολταϊκών. Βλέπετε το μονοκρυσταλλικό και το πολυκρυσταλλικό. Βλέπετε ότι το μονοκρυσταλλικό έχει αυτές τις πολύ, πολύ χαρακτηριστικές κομμένες γωνίες στις κυψέλες. Και το πολυκρυσταλλικό είναι πλήρης η κυψέλη, είναι τετράγωνη ουσιαστικά, δεν φαίνεται να έχει κάποια διαφορά. Αυτό γίνεται γιατί το μονοκρυσταλλικό ξεκινάει από έναν κυλινδρικό κρύσταλλο πυρητίου, μόνο κρύσταλλο, γι' αυτό λέγεται μόνο κρυσταλλικό προφανώς, του οποίου κόβουμε τις πλευρές ώστε να μπορέσει να τριάξει καλύτερα σε ένα πάνελ. Ενώ το πολυκρυσταλλικό προέρχεται από τετράγωνο κρύσταλλο, που δεν είναι μόνο κρύσταλλο, γιατί προέρχεται από ανάμιξη άλλων κρυστάλλων και λιώσιμο και επανασύνδεσή τους. Φανταστείτε σαν μια μεγάλη φρατζόλα γκούντα, ας πούμε, που την κόβουμε σε φετούλες. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Στη δεξιά εικόνα βλέπουμε διάφορους τύπους
φωτοβολταϊκών thin film. Έχουμε καδμίου τελειρίου, αμόρφου πυρητίου και γαλλίου, συγγνώμη, γαλλίου σελινίου. Είναι, αυτό έχει να κάνει με, το, με τον τρόπο και τα υλικά που χρησιμοποιείται στα διάφορα layers, στα διάφορα στρώματα των, των φωτοβολταϊκών. Από ό,τι βλέπετε, επίσης, έχει πάρα πολλά layers, πάρα πολλές στρώσεις υλικών, ένα thin film panel για να κατασκευαστεί, που σημαίνει ότι μπορεί να είναι φτηνότερα τα υλικά, αλλά η διαδικασία εξακολουθεί να είναι ακριβή. Εδώ είναι μια πιο κοντινή όψη ενός μονοκρυσταλλικού φωτοβολταϊκού. Βλέπετε τις χαρακτηριστικές γωνίες, σας είπα πριν, που προκύπτουν από το, από το κόψιμο που κάνουμε στον, στον κύλινδρο για να ταιριάζει καλύτερα στα πάνελ. Και εδώ βλέπετε τα χαρακτηριστικά σχήματα που φαίνονται μέσα στα πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά, τα οποία προκύπτουν από τους διάφορους κρυστάλλους που έχουν λιώσει μέσα ώστε να σχηματιστεί ο τελικός κρύσταλλος. Εδώ οφείλω να σας πω ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια αυτές οι διαφορές σχεδόν δεν φαίνονται πλέον. Δηλαδή, αφενός, τα μονοκρυσταλλικά πάνελ πλέον δεν έχουν αυτές τις χαρακτηριστικά κομμένες γωνίες και τα πολυκρυσταλλικά δεν, δεν διακρίνεις πλέον σε ένα, σε ένα πολυκρυσταλλικό φωτοβολταϊκό τους κρυστάλλους μέσα στη δομή του υλικού. Αυτό συμβαίνει γιατί έχουν τελειοποιηθεί τόσο πολύ και οι δύο διαδικασίες και έχουν ακολουθεί και άλλες τεχνολογίες που ανεβάζουν την απόδοση, ώστε πλέον είναι σχεδόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεχωρίσεις ποιο πάνελ είναι ποιας τεχνολογίας. Ένας διαφορετικός τύπος που προέκυψε τα τελευταία 4-5 χρόνια περίπου είναι, το, είναι τα πάνελ με, τα οποία είναι κομμένα στη μέση. Αυτό που προκύπτει έτσι ουσιαστικά, ενώ δηλαδή ένα παραδοσιακό πάνελ δικτύου έχει 60 κυψέλες παραδοσιακά και κάποιες φορές 72 ή 96, αυτό που γίνεται πλέον είναι να κόβουμε τις κυψέλες στη μέση και να τις συνδέουμε με λίγο διαφορετικό τρόπο, ώστε να περιορίζεται ουσιαστικά το ρεύμα που ρέει ανάμεσα στις κυψέλες. Αυτό σημαίνει ότι όταν το ρεύμα προφανώς, όταν το ρεύμα είναι χαμηλότερο, οι απώλειες μεταφοράς είναι μικρότερες, όπως συμβαίνει ακριβώς και, στην, και στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Μην φανταστείτε ότι έχει κάποια τρελή διαφορά στην απόδοση, δηλαδή ακόμα και 4% που γράφει εδώ πέρα δεν ισχύει, οι διαφορές είναι περίπου πιο κοντά στο 2%. Ωστόσο, όταν μιλάς για εκατομμύρια μεγαβάτ παραγωγής και εκατομμύρια μεγαβάτ εγκαταστημένης ισχύως, αυτό το 2% κάνει διαφορά. Αυτό που σημαίνει επίσης είναι το εξής. Οι κυψέλες των φωτοβολταϊκών έχουν, έχουν διαστάσεις περίπου από 10 επί 10 μέχρι 15 επί 15 εκατοστά, όταν δεν είναι κομμένες. Και έχουν ένα πάχος το οποίο μετριέται σε μικρά, ουσιαστικά, σε εκατομμυριωστά του μέτρου. Αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητες αυτές οι κυψέλες και μπορούν πάρα πολύ εύκολα να υποστούν μικροραγίσματα κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Όσο πιο μεγάλες είναι λοιπόν οι κυψέλες, τόσο πιο πολλά ραγίσματα παθαίνουν κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Κόβοντας τις κυψέλες στη μέση ουσιαστικά, αυτά τα ραγίσματα είναι πολύ πολύ λιγότερα από ότι όταν η κυψέλη δεν είναι κομμένη στη μέση. Αυτό για μένα κάνει πολύ μεγαλύτερη διαφορά από την μικρή αύξηση της παραγωγής και της απόδοσης με τις κομμένες κυψέλες. Γι' αυτό λοιπόν πλέον προτιμούμε τα panel half cut στα μεγάλα έργα που κατασκευάζουμε. Και όχι μόνο εμείς και οι περισσότεροι κατασκευαστές γενικότερα. Ένας άλλος τύπος panel τα οποία χρησιμοποιούνται συνήθως σε αρχιτεκτονικές κατασκευές είναι τα bifacial. Τα panel που έχουν δύο ουσιαστικά διαφορετικές επιφάνειες. Αυτό που γίνεται είναι ότι υπάρχει ουσιαστικά, είναι δύο πάνελ, αν θέλετε, τα οποία το ένα κοιτάει προφανώς προς τα πάνω όπως κοιτούσαν, όπως κοιτάνε και τα παραδοσιακά πάνελ, και το δεύτερο πάνελ βρίσκεται από κάτω του και μπορεί να δέχεται και την, να παράγει ενέργεια, να παράγει ρεύμα και από το φως το οποίο αντανακλάται από το έδαφος το οποίο βρίσκεται πίσω από το πάνελ. Αυτό, πέρα από την αρχιτεκτονική χρήση και την αισθητική που δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είναι άσχημο αυτό το πράγμα, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά στην παραγωγή, απλά και μόνο γιατί δεν είναι και τόσο εύκολο να παραλληλήσεις δύο πηγές με διαφορετικό ρεύμα και να χρησιμοποιείς το έπακρο
αυτή την τεχνολογία. Αλλά αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Δηλαδή, ποτέ δεν θα έβαζα bifacial φωτοβολταϊκό σε μία κανονική εγκατάσταση παρά μόνο για αρχιτεκτονικούς λόγους. Για να είναι κάτι όμορφο δηλαδή ή αν το επέλεγε ο πελάτης. Λοιπόν, να συζητήσουμε λίγο τώρα μετά τα bifacial φωτοβολταϊκά. Τα μεγέθη με τα οποία μπορούμε να περιγράψουμε την ενέργεια που δίνει ουσιαστικά ο ήλιος στο φωτοβολταϊκό. Το βασικό μέγεθος είναι το irradiance, το οποίο δεν μπόρεσα ακόμα να βρω κάποιον λόγο, κάποιον τρόπο να το μεταφράσω με μία λέξη στα ελληνικά. Αυτό είναι η μέγιστη ισχύς της ηλιακής ακτινοβολίας που θα πέσει πάνω σε ένα φωτοβολταϊκό ανατετραγωνικό. Μιλάμε για ισχύ ουσιαστικά, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα στιγμίο μέγεθος. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή, θεωρητικά, κανένα πάνελ δεν δέχεται πάνω από 1000 βατ ενέργειας από τον ήλιο σε μια επιφάνεια ενός τετραγωνικού. Εγώ προσωπικά με πυρανόμετρο, δηλαδή με ένα όργανο το οποίο μετράει την ηλιακή ακτινοβολία αυτή, το irradiance δηλαδή, έχω μετρήσει μέχρι και 1100 στην Ελλάδα. Οπότε μπορώ να δεχτώ ότι θα υπάρχει μια μικρή απόκληση εν πάση περιπτώσει στο όργανο και στη μέτρηση και στις παραδοχές που έκαναν κτλ. Αλλά θεωρώ ότι το 1000 είναι περισσότερο ένα θεωρητικό μέγιστο για υπολογισμούς παρά το πραγματικό μέγιστο που μπορεί να δεχτεί ένα φωτοβολταϊκό. Λοιπόν, από την άλλη το insolation είναι η συνολική προσπίπτουσα ηλιακή ενέργεια ανά τετραγωνικό, ανά μονάδα χρόνου. Αυτό, με αυτό το μέγεθος μετράμε ουσιαστικά ποια είναι η συνολική προσπίπτουσα ενέργεια σε μία επιφάνεια, είτε η επιφάνεια αυτή είναι ένα πάνελ, είτε είναι το οριζόντιο επίπεδο, το κεκλειμένο επίπεδο, είτε οτιδήποτε βολεύει ώστε να κάνουμε υπολογισμούς. Αυτό το μετράμε σε κιλοβατόρες ανά τετραγωνικό, ανά μονάδα χρόνου συνήθως. Δηλαδή, μιλάμε για κιλοβατόρες ανά έτος, στο οριζόντιο επίπεδο ή στην επιφάνεια των φωτοβολταϊκών μας. Λοιπόν, από ό,τι τώρα βλέπετε στις δύο φωτογραφίες κάτω, προσπαθώ να σας δείξω τις διάφορες πηγές ηλιακής ακτινοβολίας που πέφτουν πάνω στα πάνελ. Η βασικότερη πηγή προφανώς είναι οι κάθετες ακτίνες που πέφτουν απευθείας από τον ήλιο πάνω στην επιφάνεια του πάνελ. Είναι η κόκκινη γραμμή που βλέπετε εδώ πέρα που συνδέει τον ήλιο με το φωτοβολταϊκό στην δεξιά φωτογραφία. Είναι η διαθλόμενη ενέργεια που προκύπτει από τα σύννεφα και την ατμόσφαιρα, η οποία επίσης καταλήγει πάνω στο φωτοβολταϊκό. Και είναι η ακτινοβολία που αντανακλάται από το έδαφος, αλλά και από διάφορα άλλα αντικείμενα κοντά στο φωτοβολταϊκό μας. Αυτό δηλαδή που θα έχει νόημα να θυμάστε, εν πάση περιπτώσει, είναι ότι δεν είναι μόνο οι κάθετες ακτίνες του ηλίου που δίνουν ενέργεια στο φωτοβολταϊκό. Είναι και οτιδήποτε άλλο αντανακλάει τον ήλιο κοντά στο πάνελ μας. Λοιπόν, από ό,τι ξέρετε, ο ήλιος δεν ακολουθεί την ίδια διαδρομή στον ορίζοντα, ωστόσο το ύψος του σε σχέση με μας διαφοροποιείται το χειμώνα και το καλοκαίρι και προφανώς και την άνοιξη και το φθινόπωρο. Δηλαδή ξεκινάει από χαμηλά το χειμώνα και ανεβαίνει πάρα πολύ ψηλά το καλοκαίρι και ξανά κατεβαίνει κάτω μετά και αυτό συμβαίνει όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Από ό,τι βλέπετε τώρα, αν θα προσέξετε λίγο παραπάνω τις εικόνες, θα δείτε ότι το αριστερό σπιτάκι έχει μικρότερη σκιά από ότι το δεξί, προφανώς, επειδή ο ήλιος είναι ψηλότερα. Εδώ θα δείτε ένα διάγραμμα το οποίο μας δείχνει το εξής. Μας δείχνει ένα κτίριο, στο οποίο η πίσω πλευρά προφανώς είναι στο βορρά και η μπροστά πλευρά είναι στο νότο, αν θέλετε. Αυτό το διάγραμμα μας δείχνει εδώ πέρα το ποσό της ηλιακής ενέργειας που θα δεχτεί η κάθε συγκεκριμένη πλευρά, η νότια, η βόρεια, η ανατολική και η δυτική, ανάλογα με τον προσανατολισμό του κτηρίου. Τι εννοώ?
Αν δείτε την νότια πλευρά, θα δείτε ότι μέχρι και την νοτιοδυτική και νοτιοανατολική πλευρά του, η ενέργεια που δέχεται το κτίριο είναι πάνω κάτω η ίδια. Θα δείτε δηλαδή ότι έχουμε τους τρεις κυκλικούς τομείς εδώ πέρα, οι οποίοι μας δείχνουν ότι και σε όλες αυτές τις κατευθύνσεις, αν βάλουμε, σε όποια κατεύθυνση και να βάλουμε τα φωτοβολταϊκά που να κοιτάει εκεί περίπου, η ενέργεια που θα δεχτεί είναι πάνω κάτω η ίδια. Όσο πάμε πιο ανατολικά, πιο δυτικά και φτάνουμε στο βορρά, θα δείτε ότι στο βορρά ουσιαστικά το φωτοβολταϊκό δεν δέχεται σχεδόν καθόλου ενέργεια. Αυτό δεν είναι ακριβές, δηλαδή θα δεχτεί κάποια ενέργεια το φωτοβολταϊκό μας ακόμα και στο βορρά, αλλά θα μιλάμε για περίπου το 10-15% της ενέργειας που θα δεχόταν εάν κοιτούσε στον νότο με τη σωστή κλίση. Ένα πάνελ το οποίο θα ήταν στημένο στο βορρά. Το πρώτο βήμα που κάνουμε πριν σχεδιάσουμε μια εγκατάσταση για να τοποθετήσουμε τα πάνελ μας είναι να αναλύσουμε τις σκιάσεις. Είτε από γειτονικά αντικείμενα, είτε και από τα ίδια τα πάνελ που έχουμε εγκαταστήσει. Αυτό συμβαίνει διότι η διαφορά στην ενέργεια που παράγει ένα πάνελ το οποίο το βλέπει ο ήλιος με ένα πάνελ το οποίο σκιάζεται, είναι τεράστια. Μπορεί να φτάσει και το 80%. Δηλαδή, μία σκίαση σε ένα πάνελ μπορεί να ρίξει μέχρι και 80% την παραγωγή, όχι μόνο του ενός πάνελ που σκιάζεται, αλλά ολόκληρης της ομάδας στην οποία ανήκει αυτό το πάνελ. Είναι, λοιπόν, από τα πιο σημαντικά πράγματα η ανάλυση των σκιάσεων σε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα. Όταν, δηλαδή, έχουμε να αναλύσουμε ή να εγκαταστήσουμε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα, πρέπει να ξέρουμε τι σκιές θα περιμένουμε. Γιατί καθορίζουν την παραγωγή μας περισσότερο από πάρα πολλά άλλα πράγματα. Δηλαδή, ακόμα είναι καλύτερο να χτίσεις ένα κιλοβάτ στη Γερμανία, ας πούμε, στη Βόρεια Γερμανία, το οποίο θα βλέπει μόνιμα ο ήλιος, παρά να το χτίσεις στην Κρήτη και να είναι σκιασμένο. Εδώ βλέπετε ένα παράδειγμα ανάλυσης σκιάσεων σε μια κατοικία, το οποίο βλέπετε τα δέντρα, πόσο μεγάλη διαφορά κάνουν στις σκιάσεις των φωτοβολταϊκών. Εδώ βλέπετε κάτι από ένα αρκετά παλιότερο έργο, όταν είχε νόημα να βάζουμε ηλιοστάτες. Δηλαδή, τότε έπρεπε να μελετήσουμε και την αλληλοσκίαση των ηλιοστατών ανάλογα με τη θέση που είχαν σε κάθε στιγμή της ημέρας. Δηλαδή, έπρεπε να υπολογίσουμε πώς θα συμπεριφερθεί το σύστημα το χειμώνα, το καλοκαίρι, με διαφορετική κλίση, διαφορετική ώρα της ημέρας κτλ. Και ήταν αρκετά πιο περίπλοκο. Αλλά ήταν και αρκετά πιο ενδιαφέρον. Και όσο και να το μελετήσουμε, ό,τι και να κάνουμε, κάνουμε και λάθη. Εδώ βλέπετε ένα από αυτά τα λάθη, τέλος πάντων. Βλέπετε μια συστοιχία η οποία τοποθετήθηκε μια αλφα εποχή του χρόνου, τέλος πάντων, και αργότερα διαπιστώθηκε ότι το κτίριο από το οποίο βγήκε η φωτογραφία σκίαζε το μισό από αυτά τα πάνελ. Και το χειρότερο είναι ότι θα μπορούσε να πάει ένα μέτρο πιο πίσω όλη η εγκατάσταση, χωρίς να έχει μεγάλη διαφορά σε οτιδήποτε άλλο, πλην του ότι δεν θα ήταν τόσο μεγάλες οι σκιάσεις και το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Ένα ίδιο παράδειγμα και εδώ πέρα. Βλέπετε ότι τα πάνελ είχε πάρα πολύ χώρο να πάνε πιο ανατολικά τα πάνελ και αντί να γίνει αυτό, μπήκαν εκεί με αποτέλεσμα να σκιάζονται οι άκρες τους. Εδώ επίσης βλέπετε πώς υπολογίζουμε περίπου τις σκιάσεις σε μια εγκατάσταση πάνω σε ένα κτίριο, ώστε να αποφύγουμε όσο γίνεται θελλοσκιάσεις. Βλέπετε ότι ακόμα και οι απολύξεις των κλιμακοστασίων δεν σκιάζουν ουσιαστικά τα πάνελα, ακόμα και σε ένα δυσμενέ σενάριο που βλέπουμε εδώ πέρα που τρέχει το μοντέλο μας. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να σας εξηγήσω λίγο την απόδοση των φωτοβολταϊκών. Τι σημαίνει απόδοση ενός φωτοβολταϊκού? Απόδοση ενός φωτοβολταϊκού είναι καθαρά και μόνο το πόση επιφάνεια, το πόση από την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία αξιοποιεί με βάση την επιφάνειά του, ώστε να παράξει τη μέγιστη ισχύ του. Αν δηλαδή έχουμε ένα πάνελ το οποίο είναι 2 τετραγωνικά μέτρα, να το κάνουμε λίγο πιο απλό. Αν έχουμε ένα πάνελ το οποίο είναι 1 τετραγωνικό μέτρο και έχει ισχύ 200 βατ, αυτό σημαίνει ότι όταν η μέγιστη προσπίπτουσα που είναι 1000 βατ το τετραγωνικό πέσει πάνω σε αυτό το πάνελ μας παράγει
200 βατ μέγιστη ισχύ. Αυτό σημαίνει ότι η απόδοση του φωτοβολταϊκού μας είναι 20%. Αν έχουμε ένα πάνελ το οποίο είναι 2 τετραγωνικά και παράγει 200 βατ, αυτό σημαίνει προφανώς ότι η απόδοση του είναι 10%. Δεν υπάρχει καμία διαφορά όσον αφορά την παραγωγή αυτών των δύο πάνελ. Δηλαδή, εάν παράγουμε 10.000 κιλοβατόρες σε μια συστοιχεία πάνελ με 20% απόδοση, μια συστοιχεία με 10% απόδοση θα παράξει ακριβώς το ίδιο ποσό για το ίδιο χρονικό διάστημα. Αυτό δεν λέω ότι είναι ακριβώς το ίδιο όσον αφορά την υπόλοιπη εγκατάσταση, το κόστος κτλ. Απλά σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι κατασκευαστές των πάνελ υπερδιαφημίζουν και υπερθεματίζουν όσον αφορά την απόδοση, με αποτέλεσμα πολλοί επενδυτές να νομίζουν ότι θα πρέπει να πληρώσουν κάτι παραπάνω γι' αυτό και εν πάση περιπτώσει είναι αρκετά παραπλανητικό. Γι' αυτό μου αρέσει να το αποσαφηνίζω, ώστε να μην υπάρχει αυτός ο μύθος για την απόδοση. Τώρα, αυτό που δείχνει εδώ πέρα το διάγραμμα που σας έχω παραβάλει είναι η απόδοση διάφορων τεχνολογιών πάνελ. Okay, τα όρια των τεχνολογιών αυτών, όπως έχουν κινηθεί τα τελευταία 55 χρόνια περίπου. 50-55 χρόνια. Βλέπετε ότι η μέγιστη απόδοση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι στο 47,1%. Αυτό σημαίνει ότι ένα πάνελ με επιφάνεια ένα τετραγωνικό μπορεί να έχει θεωρητική μέγιστη ισχύ αυτή τη στιγμή 471 βατ. Αυτή είναι η θεωρητική μέγιστη ισχύ που μπορούμε να έχουμε με ένα φωτοβολταϊκό παραγωγής, έτσι, όχι με ένα φωτοβολταϊκό εργαστηρίου. Λοιπόν, εδώ είναι κάποια πολύ βασικά στοιχεία για την απόδοση, τα που είπαμε πριν από λίγο, δηλαδή ουσιαστικά συνδέει τη μέγιστη ισχύ με την επιφάνεια. Έχει σημασία όταν δεν μας επαρκεί ο χώρος για να χωροθετήσουμε ένα φωτοβολταϊκό, αν δηλαδή έχουμε μια περιορισμένη στέγη ή ένα μικρό αγροτεμάχιο για παράδειγμα, τότε πρέπει να αναζητήσουμε πάνελ μεγάλης απόδοσης. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα έργο των 100 kW σε ένα αγροτεμάχιο 1700 στρέμματα και όντως πρέπει να βρούμε κάποια λύση υψηλής απόδοσης ή να κατασκευάσουμε βάσεις ειδικά για αυτό το αγροτεμάχιο. Είναι λοιπόν σημαντικό πράγμα η απόδοση, αλλά δεν πρέπει να την μπερδεύουμε με την παραγωγή που περιμένουμε από ένα πάνελ. Όταν έχουμε 100 βατ, είναι 100 βατ. Είτε είναι ένα τετραγωνικό, είτε είναι μισό, είτε είναι δύο τετραγωνικά. Ένα πολύ 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 σημαντικό χαρακτηριστικό των πάνελ, το οποίο συχνά δεν το λαμβάνουμε υπόψη μας και δεν θα έπρεπε, είναι ο θερμικός συντελεστής. Όταν ένα πάνελ ζεσταίνεται, όταν ανεβαίνει δηλαδή ουσιαστικά η θερμοκρασία επιφανείας του, τότε συμβαίνουν τα εξής. Πρώτον, πέφτει η συνολική ισχύ του, πέφτει η τάση στην οποία λειτουργεί το πάνελ και ανεβαίνει το ρεύμα το οποίο παράγει αυτό το πάνελ. Αν δείτε όμως, το ρεύμα ανεβαίνει με συντελεστή 40 φορές μικρότερο περίπου από ότι πέφτει η τάση. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία ενός πάνελ, τότε πέφτει η παραγωγή του ουσιαστικά. Αυτό λοιπόν που σημαίνει σε σχέση με την απόδοση, γι' αυτό έχω και αυτά τα δύο τα μεγέθη μαζί ουσιαστικά στην παρουσίαση αυτή, είναι ότι πολλές φορές ο κατασκευαστής προσπαθεί να κρύψει ένα κακό θερμικό συντελεστή, παρουσιάζοντας μια φαινομενικά καλή απόδοση. Νομίζει λοιπόν κάποιος ότι αγοράζει ένα πάνελ με υψηλή απόδοση, αλλά αγοράζει ουσιαστικά ένα πάνελ με κακό θερμικό συντελεστή, το οποίο όταν θα χρειαστεί, όταν θα ανέβει η θερμοκρασία, η παραγωγή του θα είναι μειωμένη. Και ειδικά στην Ελλάδα η θερμοκρασία των πάνελ δουλεύει, φτάνει μέχρι 70 βαθμούς Κελσίου. Αν δείτε εδώ, όλοι οι συντελεστές βασίζονται ανά βαθμό Κελσίου και είναι πάνω στην ονομαστική ισχύ, η οποία δίνεται στους 20 βαθμούς. Όταν λοιπόν έχουμε ένα δέλτα θήτα 50 βαθμούς, αυτό σημαίνει ότι με 34%, με 0,34% διαφορά ανά βαθμό Κελσίου, με 50 βαθμούς δέλτα θήτα, έχουμε 16-17% πτώση της ονομαστικής παραγωγής όταν το πάνελ δουλεύει στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας του.
Όταν λοιπόν έχουμε κακό θερμικό συντελεστή, αυτό μπορεί από 15% να φτάσει ακόμα και το 40%. Και είναι αυτός ο συντελεστής που προσπαθούν ουσιαστικά να καλύψουν διάφορες εταιρείες με το να διαφημίσουν υψηλή απόδοση, χωρίς όμως να έχουν καλό θερμικό συντελεστή. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε λίγο ποια είναι τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά των πάνελ και πώς μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι ένα πάνελ κοιτώντας αυτά, μελετώντας αυτά τα χαρακτηριστικά. Το πιο βασικό μέγεθος προφανώς είναι η μέγιστη ισχύς ενός πάνελ. Αυτό, Pmax προφανώς, το μετράμε σε VP. V, προφανώς V είναι το Watt, είναι η μονάδα ισχύως, ηλεκτρικής ισχύως. Και προσθέτουμε και το γράμμα P, το οποίο προέρχεται από την αγγλική λέξη peak, που σημαίνει κορυφή. Όταν λοιπόν βλέπουμε την ισχύ ενός φωτοβολταϊκού σε Watt peak, σημαίνει ότι είναι η μέγιστη ισχύς την οποία μπορεί αυτό το φωτοβολταϊκό να επιτύχει. Όταν έχουμε το φωτοβολταϊκό μας και το ανοιχτοκυκλώνουμε, όταν δηλαδή τα δύο καλωδιάκια που είναι από πίσω δεν είναι συνδεδεμένα σε κάποιο άλλο φωτοβολταϊκό ή σε οτιδήποτε, τότε παρατηρείται προφανώς η μέγιστη τάση ανάμεσα σε αυτά τα δύο καλώδια, στο σύν και το πλήν του φωτοβολταϊκού μας. Αυτό είναι η τάση ανοιχτού κυκλώματος του φωτοβολταϊκού. Αυτή η τάση είναι σημαντική κυρίως διότι όταν θέλουμε να συνδέσουμε το φωτοβολταϊκό μας σε κάποια άλλη συσκευή, είτε είναι inverter, είτε είναι ρυθμιστής φόρτισης, είτε είναι οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων στο οποίο πρέπει να συνδεθεί αυτό το φωτοβολταϊκό, αυτή η τάση ανοιχτού κυκλώματος είναι η μέγιστη τάση στην οποία θα υποβάλει ουσιαστικά το φωτοβολταϊκό μας τη συσκευή που θα συνδεθεί πάνω του. Αυτή λοιπόν τη λαμβάνουμε υπόψη για να υπολογίσουμε τη μέγιστη αντοχή σε τάση των συσκευών, των καλωδιώσεων και όλων γενικά των υπόλοιπων υλικών που θα συνδεθούν με το φωτοβολταϊκό ώστε να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε το σύστημά μας. Αντίστοιχα, το ρεύμα βραχυκυκλώματος είναι το ρεύμα που θα μπορέσουμε να μετρήσουμε εάν συνδέσουμε αυτά τα δύο καλώδια του φωτοβολταϊκού, την έξοδο, το συν και το πλήν, μεταξύ τους. Σε αντίθεση με τις περισσότερες πηγές ρεύματος, το φωτοβολταϊκό δεν έχει πρόβλημα να βραχυκυκλωθεί. Αυτό είναι κάτι με το οποίο μπερδεύονται οι περισσότεροι ηλεκτρολόγοι, διότι το βραχυκύκλωμα είναι κάτι το οποίο το μαθαίνουν ως κακό από την πρώτη στιγμή που μπαίνουν σε κάποια σχολή ουσιαστικά για να μελετήσουν ηλεκτρολογία. Στο φωτοβολταϊκό λοιπόν το βραχυκύκλωμα δεν είναι πρόβλημα. Αντίστοιχα μας δείχνει το μέγιστο ρεύμα το οποίο θα κληθούν οι υπόλοιπες συσκευές του συστήματος να άγουν ή να μετατρέψουν όταν συνδέονται σε ένα φωτοβολταϊκό ή σε μία συστοιχεία φωτοβολταϊκών. Τώρα, το ρεύμα και η τάση μέγιστης ισχύως. Ένα φωτοβολταϊκό το οποίο έχει ας πούμε 60 κυψέλες μπορεί να δώσει τάση από 0 ουσιαστικά, πρακτικά, μέχρι και 40 volt και αν αυτό το φωτοβολταϊκό είναι στα 320 περίπου watt, από 0 μέχρι 8 αμπέρ ή και λίγο παραπάνω. Για να μπορέσουμε όμως να έχουμε το μέγιστο ρεύμα, τη μέγιστη ισχύ αυτού του φωτοβολταϊκού, αυτό θα το παρατηρήσουμε σε κάποια συγκεκριμένη τιμή τάσης και σε κάποια συγκεκριμένη τιμή ρεύματος. Αυτή η τιμή τάσης και αυτή η τιμή ρεύματος είναι αντίστοιχα το ρεύμα μέγιστης ισχύως και η τάση μέγιστης ισχύως για το συγκεκριμένο φωτοβολταϊκό. Αυτά τα μεγέθη έχουν σημασία όταν, επειδή δεν είναι το ίδιο για ένα φωτοβολταϊκό να μπορεί να δώσει τη μέγιστη ισχύ του με υψηλή τάση ή με υψηλό ρεύμα. Διότι όταν το φωτοβολταϊκό αυτό το συνδέσουμε σε ένα μετατροπέα, σε έναν inverter, θα πρέπει να το μελετήσουμε έτσι ώστε τα σημεία, το σημείο στο οποίο δίνει τη μέγιστη ισχύ το φωτοβολταϊκό να ταυτίζεται όσο γίνεται με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά και ικανότητα μετατροπής του μετατροπέα, του inverter μας. Γι' αυτό είναι σχετικά αυτά τα μεγέθη. Λοιπόν, θα θέλατε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις πάνω στην πρώτη ενότητα, πάνω σε αυτά τα βασικά στοιχεία. Αν κάποιος συνάδελφος επιθυμεί να ρωτήσει κάτι, μπορεί να πάρει ευθέως το λόγο.
Αν δεν έχουν αντίρρηση οι συνάδελφοι, νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε εκτός αν έχουν. Καλά, προφανώς αν υπάρχει ανάγκη για διάλειμμα, μπορείτε να το μπορούμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι ή μπορούμε να κάνουμε όπως θέλετε, εν πάση περιπτώσει. Ίσως πρέπει να προχωρήσουμε και να το κάνουμε στο τέλος της ενότητας. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, δεύτερη ενότητα. Θα συζητήσουμε για αυτόνομα φωτοβολταϊκά. Υπάρχει κάποια ερώτηση, συγγνώμη, κάτι άκουσα. Ωραία. Λοιπόν, θα συζητήσουμε για αυτόνομα φωτοβολταϊκά. Λοιπόν, τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά είναι συστήματα τα οποία, όπως εσείς καλή ώρα στο σχολείο σας, εγκαθίστανται με χρήση μπαταριών για να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες σε μέρη τα οποία δεν καλύπτονται από το δίκτυο. Αυτό ειδικά στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ δεδομένο λόγω των αυθαίρετων κτισμάτων που υπάρχουν στη Χαλκιδική προφανώς, αλλά και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, σε μέρη τα οποία υπάρχει απαγόρευση δόμησης. Ή μάλλον σε μέρη στα οποία ο πελάτης δεν έχει, έχει είτε πολύ μικρό αγροτεμάχιο, είτε είναι, εν πάση περιπτώσει, εξαιρείται από το δικαίωμα δόμησης. Λοιπόν, στα περισσότερα αυτόνομα συστήματα υπάρχουν μπαταρίες. Υπάρχουν όμως και κάποιες περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν καν μπαταρίες, όπως σε περιπτώσεις γεωτρήσεων κυρίως βασικά, όπου το φωτοβολταϊκό συνδέεται απευθείας πάνω στην αντλία και το νερό το οποίο αντλείται αποταμιεύεται μέσα σε δεξαμενές. Αυτό είναι δηλαδή περισσότερο αντλιοταμίευση παρά αυτόνομο φωτοβολταϊκό. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ειδικά παλαιότερα που ήταν ακριβότερα τα φωτοβολταϊκά, εγκαθιστούσαμε και ανεμογεννήτριες σε κάποια τέτοια συστήματα, ώστε να μπορεί το σύστημα να ανταπεξέλθει καλύτερα το χειμώνα. Η λογική ήταν ότι επειδή η παραγωγή του φωτοβολταϊκού πέφτει αρκετά το χειμώνα, ενώ η ανεμογεννήτρια έχει σταθερή σχετικά παραγωγή όλο τον χρόνο, γιατί ο άνεμος γενικά δεν διαφοροποιείται ιδιαίτερα σε κάποιες περιοχές ανάμεσα σε χειμώνα και καλοκαίρι, όπως τα νησιά για παράδειγμα. Αυτό σημαίνει ότι η ανεμογεννήτρια μπορεί να ανταπεξέλθει περισσότερο σε ανάγκες το χειμώνα από ότι το φωτοβολταϊκό. Η ονομαστική τάση ενός συστήματος φωτοβολταϊκού είναι από 12 βολτ μέχρι και 48 συνήθως. Αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες οι οποίες βρίσκονται στο σύστημα είναι 12, 24 ή 48 βολτ και σε πάρα πολλές σπάνιες περιπτώσεις, δηλαδή μέχρι τώρα ας πούμε μόνο μία φορά έχω δει σύστημα 36 βολτ, στα τελευταία 20 χρόνια τέλος πάντων, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις είναι 12, 24 ή 48 βολτ. Γενικότερα είναι καλύτερο όταν έχουμε την επιλογή να χρησιμοποιήσουμε την υψηλότερη τάση που μπορούμε, για προφανείς λόγους, δηλαδή ελαχιστοποιούνται οι απώλειες, τα ρεύματα και είναι λιγότερο επικίνδυνο το σύστημα. Αλλά καμιά φορά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που καθορίζουν το πώς θα επιλέξουμε την τάση λειτουργίας του συστήματος. Υπάρχει περίπτωση, εδώ βλέπετε δύο συσκευές οι οποίες είναι 12 βολτες ουσιαστικά, μια καφετιέρα αυτοκινήτου και μια καφετιέρα εργοταξίου, τέλος πάντων, που είναι 18 βολτ βασικά. Υπάρχει περίπτωση να μην χρειαστεί να μετατρέψουμε το ρεύμα από τις μπαταρίες μας στα 220 βολτ, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, αν το κάνουμε αυτό, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να βρούμε συσκευές οι οποίες θα δουλεύουν απευθείας από 12, 24 ή 48 βολτ. Είναι εύκολο βέβαια αν έχουμε φώτα, γιατί υπάρχουν λάμπες που δουλεύουν σε όλες τις τάσεις DC, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο και να το κάνουμε με άλλες συσκευές. Λοιπόν, μπορεί λοιπόν να ξοδέψουμε κάποια παραπάνω χρήματα ώστε να αγοράσουμε τον inverter για να φτιάξει τα 220 βολτ, ωστόσο, μας βοηθάει πολύ περισσότερο στο να επιλέξουμε και να βρούμε τις τελικές συσκευές μας. Λοιπόν, τα βασικά στοιχεία ενός αυτόνομου, τα βασικότερα ίσως στοιχεία ενός αυτόνομου συστήματος όταν τα φωτοβολταϊκά είναι οι ρυθμιστές φόρτισης. Όπως είπε και ο κύριος Κώστας, έχετε βάλει και εσείς ήδη ένα αυτόνομο σύστημα στο σχολείο σας με τη χρήση ρυθμιστή φόρτισης και μπαταρίας. Και το σύστημα, αυτό που κάνει ουσιαστικά ο ρυθμιστής φόρτισης είναι δύο πράγματα. Πρώτον, ένα φωτοβολταϊκό δεν παράγει πάντα την τάση που χρειάζεται για να φορτιστεί μία μπαταρία. Για παράδειγμα, μία 12 βολτ μπαταρία έχει ονομαστική τάση 12 βολτ,
Η τάση της κυμαίνεται, η τάση μιας υγιούς μπαταρίας κυμαίνεται από περίπου 11-11,5 βολτ μέχρι και 12,7 βολτ. Και η φόρτιση της γίνεται συνήθως σε διάφορα στάδια, με την αναγκαία τάση φόρτισης να κυμαίνεται από περίπου 14-14,5 βολτ μέχρι και 16-17 βολτ σε κάποιες περιπτώσεις. Όταν δηλαδή θέλουμε να προξενήσουμε ένα παλμό στην μπαταρία και να ξεκολλήσουν κάποιες θείουχες ενώσεις κτλ. Από τις πλάκες. Αυτή τη δουλειά λοιπόν του να πάρει την τάση του φωτοβολταϊκού και να την αλλάξει ανάλογα με τις ανάγκες φόρτισης της μπαταρίας στην εκάστοτε περίπτωση, την κάνει ο ρυθμιστής φόρτισης. Επιπλέον αυτό που κάνει ο ρυθμιστής φόρτισης είναι το εξής. Για να μην τροφοδοτούμε, εάν τροφοδοτούσαμε τα φορτία μας απευθείας από την μπαταρία, τότε δεν θα υπήρχε κάποιος μηχανισμός να σταματήσει την τροφοδοσία όταν η μπαταρία μας έχει σχεδόν αδειάσει. Αν εμείς όμως ενώσουμε το φορτίο μας στο ρυθμιστή φόρτισης, τότε ο ρυθμιστής όταν κινδυνέψει η μπαταρία από βαθιά αποφόρτιση, θα σταματήσει να δίνει ρεύμα στα φορτία. Αυτές λοιπόν είναι οι δύο λειτουργίες που εκτελεί ο ρυθμιστής φόρτισης. Συγγνώμη, είναι τρεις λειτουργίες. Συγγνώμη, λάθος μου. Η πρώτη λειτουργία είναι να ρυθμίζει την τάση, να αλλάζει την τάση του φωτοβολταϊκού σε αυτή που χρειάζεται στην εκάστοτε στιγμή φόρτισης. Η δεύτερη είναι να σταματάει τη φόρτιση όταν η μπαταρία έχει γεμίσει. Και η τρίτη είναι να σταματάει τα φορτία όταν η μπαταρία μας βρίσκεται σε κάποιο επικίνδυνο σημείο. Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι ρυθμιστών φόρτισης. Ο ένας είναι τύπου PWM, Pulse Width Modulation, ένας απλός ρυθμιστής όπως αυτός που έχετε εσείς στο σχολείο, ο οποίος παίρνει την τάση του φωτοβολταϊκού, τη ρίχνει ελαφρώς όπως χρειάζεται, γιατί προφανέστατα το φωτοβολταϊκό έχει μεγαλύτερη τάση από αυτή που θα χρειαστεί για να φορτιστεί η μπαταρία. Θα τη ρίξει λοιπόν ελαφρώς ώστε να μπορεί να λειτουργήσει κανονικά η φόρτιση. Και υπάρχουν και οι ρυθμιστές MPPT, οι οποίοι θα κάνουν αυτό που συζητήσαμε νωρίτερα, όπως η inverter, δηλαδή θα προσπαθήσει να τροποποιήσει την τάση που δέχεται από τα φωτοβολταϊκά, θα προσπαθήσει να απορροφήσει αυτό που πρέπει από τα φωτοβολταϊκά, ώστε να μπορέσει να φορτιστεί με το μέγιστο δυνατό τρόπο η μπαταρία μας. Οι ρυθμιστές PWM συνήθως πρέπει να δεχτούν τάση λίγο υψηλότερη από την ονομαστική του συστήματος και όχι πολύ υψηλότερη, δηλαδή για ένα 12V σύστημα μέχρι περίπου 17-18V και για ένα 24V μέχρι περίπου 35 με ίσως με 40V. Ενώ οι ρυθμιστές MPPT πρέπει να δεχτούν πολύ πολύ υψηλότερη τάση ώστε να μπορέσουν να κάνουν την απαραίτητη μετατροπή. Ενδεικτικά δηλαδή, ένας συνδεσμένος MPPT δέχεται περίπου 100V τάση εισόδου και αυτή τη στιγμή το τελευταίο σύστημα που στήσαμε αυτόνομο το κάναμε με ρυθμιστή φόρτισης που έπαιρνε τάση 200V από τα πάνελ ώστε να είναι πιο εύκολη η εγκατάσταση και να έχουν ελαχιστοποιηθεί οι απώλειες. Τώρα, το πιο βασικό αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα είναι στα 12V. Για να μπορέσουμε να φορτίσουμε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα 12V, συγγνώμη, ένα αυτόνομο σύστημα 12V με το κατάλληλο φωτοβολταϊκό, το φωτοβολταϊκό αυτό θα πρέπει να έχει 36 κυψέλες. Αυτό προέκυψε ως εξής. Δηλαδή, όταν προσπαθούσαν να κατασκευαστούν παλαιότερα, υπήρχαν και πάνελ με 48 κυψέλες και πάνελ με 32 και διάφορα άλλα συνδυασμοί. Αυτό όμως το οποίο κατέληξε η βιομηχανία με τα χρόνια ήταν ότι οι 36 κυψέλες είναι ιδανικές για να φορτίσεις ένα σύστημα 12V. Αυτό γίνεται γιατί οι 36 κυψέλες έχουν τάση εξόδου περίπου 18V DC. Για να φορτίσουμε μια μπαταρία 12V χρειαζόμαστε περίπου 15V, 14-15V. Τα 4 επιπλέον βολτ λοιπόν καταναλώνονται αφενός από την πτώση τάσης της καλωδίωσης και από το γεγονός ότι όταν όπως λειτουργεί ο ίδιος ο ρυθμιστής, κάποια από την τάση χάνεται ώστε να μπορεί να γίνονται οι απαραίτητες λειτουργίες. Λοιπόν, αυτό σημαίνει το εξής όμως από την άλλη πλευρά. Αν έχουμε ένα πάνελ που είναι, για παράδειγμα, είναι 18V η τάση εξόδου του και έχει 5 και παράγει ρεύμα 5 αμπέρ, τότε ο ρυθμιστής φόρτισης, ένας απλός ρυθμιστής φόρτισης, θα δώσει στην μπαταρία 67,5 W.
Αν έχουμε ένα ρυθμιστή MPPT που θα κάνει την ίδια δουλειά, θα μας δώσει περίπου 86 Watt, δηλαδή 25-30% επιπλέον ρεύμα. Έτσι. Και στις δύο περιπτώσεις προφανώς η ονομαστική ισχύ του πάνελ είναι 90 Watt. Στην μια περίπτωση δηλαδή παίρνουμε 67,5 από τα 90, στην άλλη περίπτωση παίρνουμε περίπου 86 από τα 90. Ένας άλλος λόγος ο οποίος θα μειώσει την παραγωγή ενός φωτοβολταϊκού, είτε είναι διασυνδεδεμένο είτε είναι αυτόνομο, είναι ότι όταν ζεσταίνεται, όπως είπαμε και στην προηγούμενη ενότητα, όταν το πάλαμα ζεσταίνεται, πέφτει η τάση και πέφτει αντίστοιχα και η ισχύς μας. Αυτό σε κάθε περίπτωση γίνεται καλύτερο όταν χρησιμοποιούμε ένα ρυθμιστή MPPT, γιατί μπορούμε και σχεδιάζουμε το σύστημα έτσι ώστε η τάση μας να είναι υψηλή και να μπορούμε να ελαχιστοποιούμε τις απώλειες και να μεγιστοποιούμε την απόδοση και την παραγωγή μας. Λοιπόν, ένας βασικός παράγοντας για να επιλέξουμε ποιο ρυθμιστή θα χρησιμοποιήσουμε είναι πρώτον η σχέση πάνελ και καταναλώσεων. Αν δηλαδή μπορούμε να προσθέσουμε ένα πάνελ και να κάνουμε τη δουλειά μας, δεν χρειάζεται να πάμε σε MPPT ρυθμιστή. Αν δηλαδή μπορούμε να έχουμε την απαραίτητη παραγόμενη ενέργεια με απλά πάνελ και αυτές τις τεχνολογίες, είναι πάντα προτιμότερο από ότι με το να χρησιμοποιήσουμε ρυθμιστή φόρτισης MPPT. Αυτό γενικότερα όταν έχουμε πάνελ ή συστήματα που είναι κάτω από 200 Watt, όπως το δικό σας, αν θυμάμαι καλά, είναι στα 100 Watt το σύστημα, τότε δεν έχει νόημα να βάλουμε ρυθμιστή MPPT. Καλύτερα να βάλουμε ένα πάνελ παραπάνω, παρά να βάλουμε πιο ακριβό ρυθμιστή φόρτισης. Λοιπόν, σε περίπτωση που επιλέξουμε να χρησιμοποιήσουμε πάνελ δικτύου 60 κελιών για να φορτίσουμε τις μπαταρίες μας, τότε είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε ρυθμιστή φόρτισης MPPT. Αυτό σημαίνει γιατί η τάση του πάνελ δικτύου δεν είναι κατάλληλη για να φορτίσουμε το σύστημά μας, οπότε ή που θα καεί ο ρυθμιστής εάν δεν μπορεί να αντέξει την επιπλέον τάση ουσιαστικά, ή ακόμα και να μπορεί να αντέξει την επιπλέον τάση ο ρυθμιστής φόρτισης, θα χάσει τόσο πολύ την ενέργεια, καθώς θα πάρει μόνο τα 8 αμπέρ που θα παράξει το πάνελ ή όσα αμπέρ παράξει το πάνελ, εν πάση περιπτώσει, έχοντας ουσιαστικά τεράστιες απώλειες κατά τη λειτουργία του. Αν δηλαδή έχουμε ένα πάνελ που είναι 250 Watt, το οποίο σημαίνει 8 αμπέρ στα 31 Volt περίπου, και το συνδέσουμε σε ένα απλό ρυθμιστή φόρτισης, τότε η ισχύς που θα δώσει ουσιαστικά, η πραγματική ισχύς που θα δώσει το πάνελ αυτό στην μπαταρία θα είναι περίπου 100 Watt, δηλαδή το 40% από την ονομαστική ισχύ του πάνελ. Οι απώλειες δεν θα είναι περίπου 60%. Αν τώρα το ίδιο πάνελ συνεθεί στο σύστημα μέσα από έναν MPPT ρυθμιστή φόρτισης, τότε οι απώλειες θα είναι περίπου 5%. Από την άλλη, εάν το πάνελ αυτό το συνδέσουμε σε ένα 24V σύστημα, επειδή δεν έχουμε προσέξει ακριβώς τα χαρακτηριστικά, επειδή δεν έχουμε γνώση για να κάνουμε την απαραίτητη προμελέτη, τότε το πάνελ αυτό, επειδή η τάση του θα είναι χαμηλότερη από την τάση της μπαταρίας όταν η θερμοκρασία θα είναι πολύ ψηλή, θα είναι επίσης μη κατάλληλο για να φορτίσει την μπαταρία μας και θα μας δημιουργήσει επίσης πρόβλημα κατά τη λειτουργία του συστήματος. Εδώ βλέπουμε έναν συγκριτικό πίνακα όπου μπορούμε να δούμε τις διαφορές των ρυθμιστών φόρτισης MPPT και PWM. Όσον αφορά το κόστος, ο PWM είναι φτηνότερος, προφανώς. Ο MPPT μπορεί να έχει και τετραπλάσιο κόστος ένας ρυθμιστής φόρτισης αντίστοιχης ποιότητας του συσκευαστή. Η τάση του φωτοβολταϊκού πρέπει να ταιριάζει ακριβώς με την τάση της μπαταρίας, η ονομαστική τάση, αν δηλαδή είναι 12V η μπαταρία μας, πρέπει και η ονομαστική τάση του φωτοβολταϊκού να είναι 12V επίσης. Ενώ στην περίπτωση του MPPT ρυθμιστή η τάση μπορεί να είναι πολύ υψηλότερη, μέχρι και 200V, ακόμα και για 12V το σύστημα. Ένας παράγοντας που επηρεάζει πάρα πολύ την επιλογή είναι το μέγεθος του συστήματος, δηλαδή ο PWM ρυθμιστής συμφέρει στα μικρότερα συστήματα, ενώ σε ένα μεγαλύτερο σύστημα πρέπει να δούμε σχεδόν αποκλειστικά ρυθμιστή φόρτισης MPPT. Ο τύπος του φωτοβολταϊκού που έχουμε επιλέξει θα κάνει τεράστια διαφορά, δηλαδή ας πούμε για παράδειγμα σήμερα μίλησα με έναν κύριο, πρέπει να ήταν ιερέας από κάποια περιοχή της
Φθιώτιδας, αν θυμάμαι καλά, όπου του χαρίσανε 10 πάνελ από κάποιο φωτοβολταϊκό πάρκο τα οποία τα αντικατέστησαν και όταν του εξήγησα το κόστος των ρυθμιστών κτλ. Κατέληξε να παραγγείλει ο άνθρωπος 10 κανονικά πάνελ γιατί ήταν απλά απαγορευτικό το κόστος του να βάλει τους ρυθμιστές και την εγκατάσταση που έπρεπε ώστε να χρησιμοποιήσει τα πάνελ που του χάρισαν. Είναι δηλαδή πάντα θέμα σχεδιασμού και καταλληλότητας υλικών και συνδυασμού μεταξύ τους. Κάτι επίσης που είναι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι η διαστασιολόγηση του ενός PWM ρυθμιστή είναι σχετικά απλή, δηλαδή τα αμπέρ του πρέπει να ταιριάζουν με το πόσα αμπέρ θα μας δώσει το φωτοβολταϊκό, δηλαδή ένα φωτοβολταϊκό που βγάζει μέχρι 10 αμπέρ, θα πρέπει να συνδεθεί με έναν ρυθμιστή PWM που βγάζει, που δέχεται μέχρι 10 αμπέρ, εν πάση περιπτώσει. Όταν όμως έχουμε ένα ρυθμιστή MPPT, τότε μπορεί να είναι τα αμπέρ του φωτοβολταϊκού λίγα, αλλά επειδή ο MPPT θα μετατρέψει ουσιαστικά την τάση σε ρεύμα εντός, για να μπορεί να φορτιστεί η μπαταρία, θα πρέπει να υπολογίσουμε το ρεύμα που χρειαζόμαστε σε σχέση με όλο το σύστημα. Αν λοιπόν πάρουμε ένα πάνελ που είναι 200 W και παράγει και βγάζει 8 αμπέρ και το συνδέσουμε σε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα 12 V, τότε τα αμπέρ που θα χρειαστεί να μπορεί να καλύψει, να δεχτεί εν πάση περιπτώσει ο ρυθμιστής μας, θα είναι μέχρι 40 αμπέρ. Αυτό γίνεται γιατί τα 200 αμπέρ, τα 200 W, συγγνώμη, του φωτοβολταϊκού, θα τα μετατρέψει, θα χρησιμοποιήσει την πυκνοτές εντός του ο ρυθμιστής φόρτισης, ώστε ακόμα και την επιπλέον τάση που βγάζει το φωτοβολταϊκό, θα την κάνει ρεύμα. Άρα το ρεύμα στην έξοδό του θα είναι περίπου 40 αμπέρ. Παρά το γεγονός ότι θα δεχτεί μόνο 8 αμπέρ στην είσοδό του από το φωτοβολταϊκό. Λοιπόν, σε πολλές περιπτώσεις όπου έχουμε μεγάλα φωτοβολταϊκά συστήματα, είναι τόσο μεγάλη η ένταση του ρεύματος που θα πρέπει συνολικά να καταλήξει στις μπαταρίες, που είναι απλά πάρα πολύ δύσκολο έως και αδύνατο να γίνει αυτή η εγκατάσταση με ρυθμιστές φόρτισης. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, πριν από περίπου 1,5 χρόνο, 2 χρόνια, στήσαμε στην Χαλκιδική ένα σύστημα αυτόνομο, το οποίο είχε περίπου 20 kW φωτοβολταϊκά. Ακόμα και στα 48 V να στείναμε το σύστημα, για να μπορέσουμε να μετατρέψουμε, να οδηγήσουμε τα 20 kW αυτά στις μπαταρίες στα 48 V, θα έπρεπε το συνολικό ρεύμα που θα έπρεπε να αντέξει όλο μας το σύστημα DC να είναι περίπου, μισό λεπτό για να το υπολογίσω γιατί δεν το θυμάμαι και απ' έξω, λοιπόν, περίπου 420 αμπέρ. Αντιλαμβάνεσαι ότι για να έχουμε ένα σύστημα DC το οποίο να μπορεί να χειριστεί 400 αμπέρ, αφενός θα έπρεπε οι διαδομές των αγωγών να είναι τεράστιες, σε σημείο που να είναι εξαιρετικά δύσκολο ακόμα και να τα οδεύσει αυτά τα καλώδια. Δηλαδή 400 αμπέρ, ας πούμε, μιλάμε για καλώδια κατ' ελάχιστο 120 τετραγωνικά χιλιοστά ή και 150 ίσως, το οποίο δεν είναι αυτά καλώδια τα οποία μπορεί να δουλέψει εύκολα. Και επιπλέον στο παραμικρό σφάλμα, στο παραμικρό παρακύκλωμα, τα ρεύματα θα είναι τόσο επικίνδυνα που είναι εκπληκτικό το πόσο μπορεί να, το πόσο εύκολο μπορεί να πάρει φωτιά ένα τέτοιο σύστημα, εν πάση περιπτώσει. Αυτό που κάνουμε λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το εξής. Συνδέουμε τα φωτοβολταϊκά μας με έναν inverter δικτύου, έναν inverter δηλαδή ο οποίος παίρνει συνεχές ρεύμα και το κάνει εναλλασσόμενο και μετά συνδέουμε όλους αυτούς τους inverter παράλληλα με έναν inverter ο οποίος παίρνει εναλλασσόμενο ρεύμα στην είσοδό του, αλλά και μπορεί να δώσει ουσιαστικά ένα εναλλασσόμενο ρεύμα σε αυτή την είσοδο. Και συνδέουμε τα πάντα, inverter δικτύου, inverter μπαταριών και φορτία, στην εναλλασσόμενη πλευρά του συστήματος. Αυτό το κάνουμε γιατί πρώτον είναι πολύ πιο εύκολο να διαχειριστείς τα συστήματα αυτά με αυτά τα συστήματα, στο εναλλασσόμενο ρεύμα. Δηλαδή, το ίδιο σύστημα που θα μας έπαιρνε ουσιαστικά
θα χρειαζόμασταν 400 αμπέρ για να το οδηγήσουμε με συνεχές ρεύμα στα 48 βολτ. Εάν το συνδέαμε σε τριφασικό σύστημα, θα χρειαζόταν μόλις 50 αμπέρ για να το διαχειριστούμε. 50 αμπέρ είναι σχεδόν μια οικιακή εγκατάσταση σε ένα σπίτι. Δηλαδή είναι κάτι πάρα πολύ διαχειρίσιμο και υπάρχει και το ηλεκτρολογικό υλικό. Τα καλώδια είναι, η διαλογή είναι μέχρι περίπου 10 και 16 τετραγωνικά χιλιοστά. Δηλαδή είναι εξαιρετικά πιο απλό και εύκολο να το σχεδιάσεις και να το διαχειριστείς αυτό το σύστημα με αυτούς τους αγωγούς. Επίσης, είναι, ακόμα και να προκύψει κάποιο σφάλμα, κάποιο βραχυκύκλωμα ή οτιδήποτε, είναι πάρα πολύ πιο διαχειρίσιμο όταν είναι στα 50 αμπέρ παρά είναι στα 400 αμπέρ οποιοδήποτε βραχυκύκλωμα. Εδώ, αν δείτε το σχεδιάγραμμα, βλέπετε με γαλάζιο χρώμα τις γραμμές που είναι σε συνεχές ρεύμα, δηλαδή έχουμε το φωτοβολταϊκό μας στην τέρμα πάνω αριστερή πλευρά. Μέσα από έναν ρυθμιστή φόρτισης είναι η κίτρινη συσκευή εδώ πέρα δεξιά. Φορτίζει τις μπαταρίες, στις οποίες μπαταρίες καταλήγουν και οι inverter των μπαταριών που λέγαμε πριν, οι κίτρινες συσκευές εδώ πέρα που βλέπετε στο τετραγωνάκι μας. Η έξοδος των κίτρινων αυτών συσκευών, των inverter των μπαταριών μας, οι κόκκινες γράμμες από ό,τι βλέπετε τον αλλασσόμενο ρεύμα, συνδέονται με μία γεννήτρια, το τέρμα κάτω αριστερά κουτάκι, την οποία και διαχειρίζονται. Και μετά πάμε απευθείας στα φορτία, είναι το σπιτάκι μας εδώ πέρα στα τέρμα δεξιά που είναι το φορτίο μας. Και πάνω σε αυτές τις γραμμές έχουμε ένα τριφασικό σύστημα inverter που συνδέεται με τα φωτοβολταϊκά, από ό,τι βλέπετε, και ένα μονοφασικό inverter από την άλλη που συνδέεται σε μια ανεμογεννήτρια. Και όλα αυτά συνδέονται στον αλλασσόμενο. Είναι εξαιρετικά πιο απλό αυτό το σύστημα χρησιμοποιώντας AC coupling, δηλαδή σύνδεση στο εναλλασσόμενο ρεύμα, παρά σύνδεση στο συνεχές. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια ερώτηση πάνω σε αυτό, γιατί είναι αρκετά περίπλοκο από ένα σημείο και μετά. Αν θέλετε να μου κάνετε κάποια ερώτηση, υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση πάνω σε αυτό το σύστημα? Είναι ουσιαστικά αυτόνομα και έχουμε το καθένα το φωτοβολταϊκό του με τον inverter του και μπορούμε να φτιάξουμε ένα δίκτυο από τέτοια μικροσυστήματα. Και έχουμε και την αποθήκη από το λεπτό βέβαια στα αριστερά όπου βρίσκονται οι μπαταρίες μας. Η κίτρινη inverter δεν είναι πάρα πολύ καθαρή η φωτογραφία, αλλά βλέπετε ότι έχει τους κίτρινους inverter εδώ πέρα μέσα. Και τη γεννήτρια. Το πράσινο, αυτό το μικρό το πρασινάκι είναι η γεννήτρια. Το μαυράκι είναι οι μπαταρίες και το κίτρινο είναι η κίτρινη inverter. Και όλο αυτό το σύστημα το διαχειρίζονται αυτοί οι κίτρινοι inverter, οι οποίοι. Το συγκεκριμένο σύστημα είναι και τριφασικό προφανώς. Και αυτό, αν θυμάμαι καλά το παράδειγμα, είναι στημένο κάπου στις Άλπεις και τροφοδοτεί κάποια σπιτάκια σε ένα σαλέ στην Ελβετία ή στην Αυστρία, δεν είμαι σίγουρος σε ποια από τις δύο χώρες. Αλλά αυτά τα συστήματα υπάρχουν, δηλαδή στείνονται πάρα πολύ συχνά στο εξωτερικό και έχουμε στήσει και εμείς αρκετά στην Ελλάδα, αλλά σε πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις. Λοιπόν, έχοντας τελειώσει τώρα με ρυθμιστές και inverter και τα λοιπά, φτάνουμε στις μπαταρίες. Σε ένα αυτόνομο σύστημα, το πιο επικίνδυνο και ευαίσθητο όμως κομμάτι είναι η μπαταρία, από ό,τι τα ξέρετε και εσείς, γιατί από ό,τι άκουσα έχετε ένα θέμα με την μπαταρία σας και εκεί στο σχολείο. Οι μπαταρίες όσο υπάρχουν, είτε χρησιμοποιούνται είτε όχι, φύρονται και η ζωή τους σιγά σιγά τελειώνει. Δηλαδή, είναι απίθανο, θεωρώ, για μια μπαταρία να κρατήσει πάνω από 10 χρόνια. Δηλαδή, οι καλύτερες μπαταρίες με την πιο ευελεχή συντήρηση, με προσοχή, με, πάνω από 10 χρόνια δεν πάνε. Ας πούμε, έχουμε στήσει συστήματα στο Άγιο Όρος μέσα, τα οποία οι άνθρωποι τα προσέχουν, τι να σας πω, όσο δεν πάει, γιατί πραγματικά σέβονται αυτά που παίρνουν με δωρεές γενικότερα εκεί πέρα και είναι πάρα πολύ προσεκτικοί με τα συστήματά τους. Και μου φαίνεται ότι έχουμε δύο μοναστήρια που τώρα κοντεύουν τη δεκαετία οι μπαταρίες και είναι ακόμα λειτουργικές. Και γενικά είναι η μόνη περίπτωση που έχω δει μπαταρίες να κρατάνε τόσο πολύ, το Άγιο Όρος, ενώ σε τις περισσότερες περιπτώσεις ιδιωτών, οι οποίοι προφανώς τα έχουν τις μπαταρίες σε αυτόνομα συστήματα τα οποία είναι σε εξοχικά, είτε δεν τις προσέχουν γενικότερα, είτε δεν τις χρησιμοποιούν όλο τον χρόνο. Με αποτέλεσμα, η μπαταρία χαλάει ακόμα πιο γρήγορα. Οι μπαταρίες, εκτός από ευαίσθητες και ευπαθείς, είναι επίσης πάρα πολύ επικίνδυνες. Είναι επικίνδυνες, ο κίνδυνος ξεκινάει από τη στιγμή που ετοιμάζεσαι να πας την μπαταρία στην εγκατάσταση. Μιλάμε για
για υλικά τα οποία ζυγίζουν μέχρι και 80 ευρώ, 80 κιλά το κομμάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστούν. Δηλαδή τα παιδιά για να είναι 2, 2 και 3, 3 για κάθε μπαταρία, εν πάση περιπτώσει, και είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να το κάνουν. Είναι κάτι δύσκολο να κουβαλήσεις κάτι που είναι 80 κιλά, να το πας κάπου μακριά και να το ανεβάσεις ένα πατάρι, για παράδειγμα, το οποίο είναι 2-3 μέτρα από το έδαφος. Έχω πάθει ακόμα και εγώ ηλεκτροπληξία από μπαταρία και δεν το πίστευα. Δηλαδή, πραγματικά δεν το πίστευα ότι μπορεί να πάθει ηλεκτροπληξία από στάνταρ 8 βολτ μπαταρία, ας πούμε, αλλά όντως τη νιώθεις την μπαταρία και τεινάζεις αρκετά. Ειδικά όταν τα χέρια σου είναι υδρωμένα, τέλος πάντων. Σε πολλές περιπτώσεις έχουν παρατηρηθεί εκρήξεις από μπαταρίες οι οποίες παράγουν υδρογόνο υποσυνθήκες, όταν υπερφορτίζονται κυρίως. Όταν δηλαδή ο ρυθμιστής ή ο inverter ή η χυψή συσκευή δεν κάνει καλά τη δουλειά της, η μπαταρία παράγει υδρογόνο, το οποίο καθιστά εκρηκτική την κατάσταση, αν όλα πάνε στραβά. Και τέλος, η ίδια η μπαταρία έχει μέσα ηλεκτρολίτη που είναι θηϊκό οξύ. Αν δηλαδή πέσει ο ηλεκτρολίτης, αν σπάσει, αν γίνει οτιδήποτε, τότε αν κάποιος δεν προσέξει, μπορεί να τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά. Γι' αυτό και πρέπει την μπαταρία να τη χειριζόμαστε με ευλάβεια και να μην τις ανοίγουμε επίσης όταν δεν πρέπει οι μπαταρίες αυτές να ανοίγουν όταν είναι κλειστού τύπου. Διότι πραγματικά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Λοιπόν, πώς λειτουργεί η μπαταρία σε ένα αυτόνομο σύστημα? Όταν ζητάει ρεύμα κάποιο φορτίο από το σύστημά μας, τότε, εάν μπορεί το ρεύμα να φύγει απευθείας από το φωτοβολταϊκό, θα φύγει απευθείας από το φωτοβολταϊκό. Όταν πρέπει το ρεύμα να φύγει από την μπαταρία, θα φύγει από την μπαταρία. Είναι τα πάντα έχουν να κάνουν με την πτώση τάση που προκαλεί το φορτίο και το ποια από τις υπόλοιπες συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα, δηλαδή φωτοβολταϊκό, ρυθμιστής φόρτισης και μπαταρία, μπορεί να καλύψει αυτή τη διαφορά στην τάση. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι οι μπαταρίες μας είναι συνεχώς σε μια κατάσταση δυναμικής ισορροπίας. Δηλαδή δεν ξεκουράζεται ποτέ η μπαταρία. Ή θα φύγει λίγο ρεύμα από μέσα, ή θα πάει λίγο ρεύμα μέσα, και αυτό γίνεται συνεχώς όσο δουλεύει το σύστημά μας. Αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία μας φύρεται συνεχώς. Ακόμα και να αφήσει μια μπαταρία μόνη της, χωρίς να συνδέσει τίποτα επάνω, η μπαταρία αυτή χάνει 1-3% του ρεύματός της κάθε μήνα. Για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε τη διάρκεια ζωής μιας μπαταρίας, υπολογίζουμε αυτό που λέμε κύκλους φόρτισης-εκφόρτισης. Αν δηλαδή μια μπαταρία από τη στιγμή που μια μπαταρία γεμίσει μέχρι τη στιγμή που θα αδειάσει και πάλι, αυτό είναι ένας κύκλος φόρτισης-εκφόρτισης της μπαταρίας. Η διάρκεια ζωής μιας μπαταρίας υπολογίζεται σε τέτοιους κύκλους φόρτισης-εκφόρτισης. Ιδανικά λοιπόν οι μπαταρίες θα πρέπει να κάνουν ολόκληρους κύκλους οι οποίοι θα εναλλάσσονται. Δηλαδή να φορτίσουμε μια μπαταρία στο 100%, να την εκφορτίσουμε στο 50%, να την ξαναφορτίσουμε και ούτω καθεξής. Από τη στιγμή που αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει πρακτικά ποτέ, τότε είναι πάντα μία προσέγγιση αυτό που λέμε όσον αφορά τους κύκλους που αντέχει μια μπαταρία και το πόσο πολύ μπορεί να ανταπεξέλθει σε αντίστοιχες ανάγκες και καταπονήσεις. Οι περισσότερες μπαταρίες που εγκαθιστούμε εμείς τουλάχιστον στα φωτοβολταϊκά συστήματα που υποστηρίζουμε και εγκαθιστούμε, είναι μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης, οι οποίες αντέχουν περίπου 5.000 κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης. Αυτές είναι μεγάλες δίβολτες μπαταρίες, με ύψος περίπου 1 μέτρο καθεμία και περίπου 100 και 120 κιλά, τις οποίες εγκαθιστούμε με Clark, συγγνώμη, με ειδικούς φορείς τέλος πάντων μπαταριών. Σε πολλά μικρά συστήματα όμως οι μπαταρίες δεν αντέχουν 5.000 κύκλους, αντέχουν περίπου 1.000 με 1.200 μια κανονική μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης, σαν αυτή που έχετε εσείς, μέχρι και 2.500 περίπου μια μπαταρία gel. Ο πιο εύκολος τρόπος να καταστρέψεις μια μπαταρία είναι να την αδειάσεις εντελώς. Δηλαδή να μην ελέγξεις το φορτίο σου, να μην σταματήσεις να τροφοδοτείς το φορτίο όταν η μπαταρία σιγά σιγά αδειάζει, με αποτέλεσμα η μπαταρία να αδειάσει σε βαθμό που δεν μπορεί πλέον να φορτιστεί με κανένα τρόπο. Αυτό είναι μη αναστρέψιμο στις περισσότερες περιπτώσεις.
Το ίδιο μπορεί να συμβεί επίσης εάν συνδέσουμε σε μια μπαταρία πολύ μεγαλύτερο φορτίο από αυτό το οποίο μπορεί να δεχτεί. Δηλαδή, οι μπαταρίες έχουν ένα μέγιστο φορτίο, το φορτίο βραχυκλώματος, το ρεύμα βραχυκλώσης, το οποίο μπορούν να δώσουν, και αν τους ζητηθεί μεγαλύτερο ρεύμα από αυτό, τότε η μπαταρία απλά θα πεθάνει. Αυτό φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, γιατί ακόμα και η μπαταρία που έχετε εσείς έχει περίπου 800-900 αμπέρ ως ρεύμα βραχυκλώσης. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να χαλάσει μια μπαταρία έτσι, αλλά ακόμα και αυτό μπορεί να γίνει. Λοιπόν, ένα βασικό μέγεθος της μπαταρίας, το βασικότερο ίσως, είναι προφανώς η χωρητικότητά τους σε αμπερόρια. Η χωρητικότητα της μπαταρίας σε αμπερόρια, εκτός από την εξαρτάται κατά πολύ και από το ρυθμό εκφόρτισης την οποία έχει υπολογιστεί αυτή η χωρητικότητα. Και θα σας δείξω αμέσως τι εννοώ. Λοιπόν, αν έχουμε μια μπαταρία με χωρητικότητα 10 αμπερόρια, ονομαστική χωρητικότητα 10 αμπερόρια, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δώσει 10 αμπερ αυτή η μπαταρία για μία ώρα. Ή 1 αμπερ για 10 ώρες. Okay. Αυτό όμως δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, η χωρητικότητα της ίδιας μπαταρίας μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με το ρυθμό με τον οποίο ζητάμε να μας δώσει η μπαταρία την ρεύμα. Αν λοιπόν έχουμε μια μπαταρία η οποία αναφέρεται ως 200 αμπερόρια σε C10, αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία αυτή θα μπορούσε να μας δώσει, αν εκφαρτιζόταν εντός 10 ωρών, 20 αμπερόρια. 20 αμπερ, συγγνώμη. Αν λοιπόν μας δώσει η μπαταρία 20 αμπερ για 10 ώρες, έχουμε χωρητικότητα 200 αμπερόρια. Αν από την ίδια μπαταρία ζητήσουμε 30 αμπερ, γιατί για 20, θα μπορούσε να μας το δώσει όμως για 5 με 6 ώρες. Δηλαδή, η πραγματική χωρητικότητα θα ήταν 150 ή 180 αμπερόρια. Αυτό σημαίνει ότι όταν ζητάμε περισσότερο ρεύμα από αυτό το οποίο έχει υπολογίσει ο κατασκευαστής, υπολογίζοντας την ονομαστική χωρητικότητα της μπαταρίας, τότε η μπαταρία αυτή δίνει ουσιαστικά λιγότερο ρεύμα. Αυτό όμως λειτουργεί και αντίστροφα. Αν δηλαδή εμείς τραβήξουμε λιγότερο ρεύμα από την μπαταρία, αν δηλαδή ζητήσουμε 5 αμπέρ, θα μπορέσει να μας το δώσει για 45 ώρες. Που σημαίνει ότι η ουσιαστική χωρητικότητα της μπαταρίας είναι 225 αμπερόρια σε αυτή την περίπτωση. Εκτός όμως από το ρυθμό εκφόρτισης, αυτό που επηρεάζει ακόμα περισσότερο ίσως το πόσο ρεύμα μπορεί να δώσει η μπαταρία, είναι ουσιαστικά και η θερμοκρασία ή οτιδήποτε έχει να κάνει με το φορτίο μας. Αυτό που πρέπει να θυμάστε, εν πάση περιπτώσει, εδώ πέρα, είναι ότι πολλοί κατασκευαστές δίνουν τη χωρητικότητα των μπαταριών χρησιμοποιώντας διαφορετικό ρυθμό εκφόρτισης. Αν δηλαδή ένας κατασκευαστής μας πει ότι έχω 200 αμπερόρια χωρητικότητα σε C10, δηλαδή τραβώντας 20 αμπέρ για 10 ώρες, και ένας άλλος μας πει ότι έχω 200 αμπερόρια σε C100, δηλαδή τραβώντας 2 αμπέρ για 100 ώρες, αυτό σημαίνει ότι η πρώτη μπαταρία είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη από τη δεύτερη. Γιατί 20 αμπέρ για 10 ώρες είναι μεγαλύτερη χωρητικότητα τελικά από 2 αμπέρ για 100 ώρες όσον αφορά τις μπαταρίες. Επίσης, πάρα πολλοί μπερδεύονται από την χωρητικότητα των μπαταριών σε διαφορετικές τάσεις. Αν εμείς έχουμε, για παράδειγμα, μια μπαταρία 200 αμπερόρια στα 12 βολτ, τότε η πραγματική ενέργεια που μπορούμε να αποθηκεύσουμε είναι 2.400 βατόρες. 200 αμπερόρια στα 12 βολτ σημαίνει 2.400 βατόρες. Αν έχουμε μια μπαταρία 200 αμπερόρια στα 24 βολτ, δηλαδή δύο μπαταρίες ουσιαστικά των 200 αμπερορίων συνδεδεμένες σε σειρά, τότε έχουμε ακριβώς την διπλάσια χωρητικότητα, 4.800 βατόρες ουσιαστικά. Έχετε κάποιες ερωτήσεις για μπαταρίες? Δεν έχουμε. Λοιπόν, τώρα τι θα πει βάθος εκφόρτισης για μια μπαταρία? Αν έχουμε μια μπαταρία η οποία έχει μια χωρητικότητα της τάξης των 200 αμπερόρια, για παράδειγμα, 200 αμπερόρια, αυτό θα πει ότι μπορούμε να πάρουμε από 120 μέχρι 160 αμπερόρια ανά κάθε κύκλο, χωρίς να πάθει ζημιά. Εάν πάρουμε παραπάνω, τότε η μπαταρία θα αρχίσει να παθαίνει ζημιά. Μεγαλύτερη ζημιά από τη φθορά που θα πάθει έτσι κι αλλιώς λόγω της χρήσης της.
Όταν η μπαταρία μας δεν είναι καταλληλή για αυτή τη δουλειά, όταν μια μπαταρία αυτοκινήτου για παράδειγμα, τότε η μπαταρία αυτή είναι σχεδιασμένη να δώσει μέχρι 30% ανακύκλο. Δηλαδή αντίστοιχα, ας πούμε, 60 αμπερόρια ή 120 αμπερόρια κατά μέγιστο ανακύκλο χρήσης. Γι' αυτό και είναι και πάρα πολύ εύκολο να χαλάσει μια μπαταρία αυτοκινήτου όταν αφήσουμε ένα φωτάκι αναμένο, γιατί απλούστατα θα δώσει λίγο παραπάνω ρεύμα από ό,τι πρέπει και κατευθείαν θα πέσει και είναι απίθανο να ξανασηκωθεί. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε πάρα πολύ πόσο ρεύμα θα ζητήσουμε από την μπαταρία, ώστε να μεγιστοποιήσουμε τη διάρκεια ζωής της. Εδώ θα δείτε κάτω στο διάγραμμα ότι αν μια μπαταρία έχει 4.500 κύκλους διάρκεια ζωής, περίπου, με βάθος εκφόρτισης 20%, αν την ίδια μπαταρία σε κάθε κύκλο την εκφορτίζουμε στο 80%, η διάρκεια ζωής θα πέσει κάτω από το μισό, θα πάμε στους 2.000 κύκλους δηλαδή ουσιαστικά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αν θέλουμε να κρατήσει πολύ μια μπαταρία, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ το πώς θα την εκφορτίζουμε. Δηλαδή, ίσως να έχει νόημα να υπερδιαστασιολογήσουμε τις μπαταρίες μας εξ αρχής, ώστε να μην τις εκφορτίζουμε παρακάτω από 20%, ώστε να κρατήσουν πάρα πολύ. Αν δηλαδή θεωρήσουμε ότι μια μπαταρία φορτίζει-εκφορτίζει μία φορά την ημέρα, για παράδειγμα, τότε βλέπουμε ότι 4.500 κύκλοι είναι κοντά, είναι πάνω από 10 χρόνια ζωής. Εάν λοιπόν αυτό το μετά το πάμε στις 2.000 κύκλους, θα πάμε στα 5 με 6 χρόνια ζωής. Και είναι κρίμα μια μπαταρία που μπορεί να ζήσει παραπάνω να μην το κάνει αυτό. Τώρα, η δικιά σου μπαταρία που αν ήταν 100 αμπερόρια, πρέπει να έχει κόστος γύρω στα 200 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Οι περισσότερες εγκαταστάσεις που κάνουμε έχουν μπαταρίες που έχουν από 5 μέχρι 10.000 ευρώ αξία μπαταριών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι για κάποιον που κάνει τέτοια επένδυση, είτε μοναστήρι, είτε κάποιον ιδιώτη που έχει ένα μικρό, μια εξοχή κατοικία, έχει πολύ μεγάλη σημασία να κρατήσουν αυτές τις μπαταρίες 10 ή 15 χρόνια αντί για 5 ή 7. Λοιπόν, για να υπολογίσουμε πόσο φορτισμένες είναι οι μπαταρίες μας, αυτό που κάνουμε ουσιαστικά είναι να μετρήσουμε την τάση. Ο πιο σωστός τρόπος όμως είναι να μετρήσουμε την ειδική πυκνότητα του ηλεκτρολίτη. Η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας προφανώς έχει να κάνει με το ηλεκτρικό φορτίο που βρίσκεται μέσα στον ηλεκτρολίτη, τα ιόντα ουσιαστικά που βρίσκονται μέσα στον ηλεκτρολίτη. Αυτό, ο πιο αξιόπιστος τρόπος είναι να μετρήσουμε την πυκνότητα του ηλεκτρολίτη. Υπάρχουν ειδικά όργανα για αυτή τη δουλειά που λέγονται πυκνόμετρα και μπορούμε να μας δείξουν με ακρίβεια την πυκνότητα του ηλεκτρολίτη και άλλα την κατάσταση φόρτισης. Εδώ πέρα σε αυτόν τον πίνακα βλέπουμε ανάλογα με μια αντιστοίχηση τέλος πάντων της ειδικής πυκνότητας του ηλεκτρολίτη με τη φόρτιση της μπαταρίας και αντιστοίχηση της τάσης της μπαταρίας με την κατάσταση αυτή. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία δηλαδή πρέπει να έχει 12,7 βολτ περίπου ονομαστική τάση, που σημαίνει ότι θα παγώσει ο ηλεκτρολίτης στους μείον 57 βαθμούς, δηλαδή σχετικά, όχι σχετικά, κάτι απίθανο στην Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει, και στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Ενώ μια μπαταρία που είναι πλήρως εκφορτισμένη, έχει ειδική πυκνότητα 1,12, τάση 11,7, δηλαδή μόλις 1 βόλτ είναι διαφορά ουσιαστικά, έτσι, στην τάση της μπαταρίας, αλλά το σημείο πήξης είναι στους μείον 8 βαθμούς, μια τάση η οποία είναι πάρα πολύ πιθανό να συναντήσουμε το χειμώνα στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να ξέρουμε να έχουμε την μπαταρία μας φορτισμένη, ώστε και να μην καταστρέφεται επειδή δεν φορτίζει πλέον, αλλά και να μην παγώσει σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες είναι άσχημες. Αυτό που υπήρχε κάποτε ένας παππούς, να τον πω, γιατί ήταν πολύ μεγάλος άνθρωπος στη Χαριλάο, κοντά στη Βούλγαρη, ο οποίος έκανε αποκλειστικά μπαταρίες, κάπου στην Βούλγαρη με Εγνατία. Αυτός μου είχε πει το εξής, ότι ήμουν και πολύ μικρός τότε, μου είχε πει ότι οι μπαταρίες δεν χαλάνε ποτέ, δεν πεθαίνουν ποτέ, τις σκοτώνει κάποιος πάντα. Δηλαδή κάποιος κάνει κάτι λάθος και χαλάει μια μπαταρία. Αυτό ακόμα το θυμάμαι τον άνθρωπο, που να έχει 20-25 χρόνια από τότε τέλος πάντων. Είχε τόσο μεγάλη εμπειρία στις μπαταρίες όσο κανένας άλλος που έχω γνωρίσει. Και μου είχε πει αυτό ακριβώς, ότι μια μπαταρία που δεν θα τη φερθεί σωστά, θα τη σκοτώσεις. Οι κανόνες λοιπόν που πρέπει να ακολουθούμε για να κρατάει η μπαταρία μας όσο περισσότερο γίνεται είναι, πρώτον, να επιλέξουμε τη σωστή μπαταρία για κάθε χρήση.
Η διαφορά στο κόστος είναι πάρα πολύ μικρή συνήθως από μια μπαταρία εκκίνησης σε μια μπαταρία gel ή AGM ή βαθιάς εκφόρτισης. Κάποιοι προσπαθούν είτε να κάνουν λίγη οικονομία της τάξης του 5-10% ή να πουλήσουν μια μπαταρία χωρίς να είναι για αυτόν τον σκοπό και να βγάλουν 5 φράγκα παραπάνω, καταδικάζοντας την μπαταρία έτσι σε καταστροφή από την πρώτη στιγμή που φεύγει από το κατάστημα. Πρέπει πάντα να επιλέγουμε την μπαταρία που θέλουμε, που χρειαζόμαστε για τη χρήση για την οποία τη χρειαζόμαστε. Δεύτερον, η φόρτιση της μπαταρίας πρέπει να γίνεται σωστά. Δηλαδή, η κάθε μπαταρία, ανάλογα με τον τύπο της, έχει διάφορες τάσεις στις οποίες μπορεί να ανταπεξέλθει. Δηλαδή, μπορούμε να φορτίσουμε μια τάση μια μπαταρία AGM και μια μπαταρία gel. Ή μια μπαταρία ανοιχτού τύπου ή κλειστού τύπου. Ή μια μπαταρία δίβολτη για φωτοβολταϊκά με μια μπαταρία 12V για αυτοκίνητο. Λοιπόν. Δεν εκφορτίζουμε ποτέ μια μπαταρία πλήρως. Δηλαδή πρέπει πάντα να έχουμε κάποιον μηχανισμό, κάποια συσκευή, κάποιο τρόπο να περιορίζουμε το ρεύμα που παίρνουμε από την μπαταρία, ώστε να μην εκφορτιστεί πλήρως. Δεν είναι δηλαδή σωστό να πάρουμε απευθείας ρεύμα από την μπαταρία στη δική σας περίπτωση, γιατί απλά το φορτίο δεν θα ξέρει πότε να σταματήσει και προφανώς σε περίπτωση που δεν λειτουργήσει η φόρτιση ή το φορτίο υπερβαίνει την κατάσταση της μπαταρίας, δεν θα μπορεί η μπαταρία να ανταπεξέλθει και θα αδειάσει με αποτέλεσμα να καταστραφεί στο τέλος. Δεν αφήνουμε ποτέ την μπαταρία αφόρτιστη. Δηλαδή, μια μπαταρία η οποία θα παραμείνει άδεια, αφόρτιστη και αποσυνδεδεμένη, απλά θα καταστραφεί. Θυμάμαι πριν από μερικά χρόνια είχαμε κάνει ένα έργο στο Λιβάδι, μου φαίνεται, ένα χωριό κοντά στα Βασιλικά. Εκεί κάποιος εργολάβος είχε αναλάβει ένα έργο για λογαριασμό του δημοσίου και εμείς αναλάβαμε ό,τι είχε να κάνει με το φωτοβολταϊκό και το παραδώσαμε στον εργολάβο. Εκεί παραδώσαμε τις μπαταρίες τον Δεκέμβριο του 2018, αν θυμάμαι σωστά, θεωρώντας ότι έχουμε τελειώσει από τη δική μας την εργασία. Παραδώσαμε, τις συνδέσαμε στο υπόλοιπο σύστημα. Εκκρεμούσε μια σύνδεση με το δίκτυο, αν θυμάμαι καλά, για να λειτουργήσει ο κίτρινος inverter, να θυμάστε από το φιδιάγραμμα. Και 1,5 χρόνο μετά μας πήραν τηλέφωνο, ελάτε, ήρθε η ώρα να το κουμπώσουμε το σύστημα. Με ποιο σύστημα να κουμπώσουμε? Εκείνο και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα ήρθε η έγκριση και τώρα ήρθε η ιδέα να κουμπώσουμε. Και όταν μπήκαμε εκεί πέρα, οι μπαταρίες ήταν στα 2 volt. Δηλαδή ήταν και 40 μπαταρίες, αν θυμάμαι σωστά, ή 36-40 μπαταρίες, οι οποίες καταστράφηκαν ολοσχερώς. Γιατί μείνανε εκεί πέρα 1,5 χρόνο χωρίς να μπορούν να φορτίσουν. Να συνδράμω λέγοντας κάτι πάνω σε αυτό και να σας συμπληρώσω με την έννοια ότι επειδή οι περισσότεροι συνάδελφοι είναι μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι και πιθανότατα να έχουν και άλλου είδους συσκευές που χρησιμοποιούν και το λέω από προσωπική εμπειρία, παραδείγματος χάρη, ένας βιδολόγος ή κάποιος έχει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο ή το κινητό. Θα σας πω ότι αυτό που είπατε για τις μπαταρίες ισχύει για όλων των ειδών της μπαταρίας. Ποτέ δεν αφήνουμε μία μπαταρία ξεφόρτιστη. Και μάλιστα υπάρχει ένας γενικός κανόνας, τον οποίο τον έχω βρει σε όλο τον ειδών της μπαταρίας, ακόμα και στο ηλεκτρικό μου ποδήλατο ισχύει. 1 έως 2 φορές το μήνα η μπαταρία πρέπει να φορτίζεται, ανεξάρτητα αν χρησιμοποιούμε τη συσκευή ή όχι. Σωστά. Σωστά, αυτό ισχύει. Και το χειρότερο είναι το εξής, ότι συνήθως αυτό που συμβαίνει είναι το εξής παράλογο. Η μπαταρία δεν είναι ότι παθαίνει κάποια ζημιά. Απλά η τάση της πέφτει κάτω από την τάση την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ο φορτιστής για να ξεκινήσει να φορτίζει. Αν δηλαδή μια 12V την μπαταρία, λέμε τώρα, πέσει κάτω από τα 7-8V, δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι καταστράφηκε η μπαταρία. Απλά δεν υπάρχει πλέον φορτιστής να μπορεί να ξεκινήσει να τη φορτίζει. Είναι δηλαδή πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο κ. Διευθυντής, να φορτίζουμε τις μπαταρίες πάντα, να τις κρατάμε φορτισμένες, ώστε να μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε όταν τις χρειαζόμαστε. Όσον αφορά τώρα μπαταρίες οι οποίες είναι ανοιχτού τύπου και πρέπει να συμπληρώνουμε υγρά, πρώτον, βάζουμε πάντα απειρισμένο νερό και δεύτερον, πάντα το νερό το φτάνουμε μέχρι εκεί πέρα που λέει ο κατασκευαστής. Εκεί που είναι η γραμμούλα που λέει max ουσιαστικά, μέγιστο. Ποτέ παραπάνω από αυτό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το νερό προφανώς όταν αλλάζει θερμοκρασία διαστέλλεται. Αν λοιπόν εμείς δεν το βάλουμε μέχρι το max, δηλαδή αυτό το έχει υπολογίσει ο κατασκευαστής όταν έχει βάλει τη γραμμούλα πάνω max. Αν εμείς υπερβούμε αυτή τη γραμμούλα, τότε σε περίπτωση που αλλάξει θερμοκρασία και διασταλεί το νερό, απλά θα βγει έξω. Και το πρόβλημα είναι το εξής, ότι όταν το νερό βγαίνει έξω από μια μπαταρία,
δεν επαρκεί μετά να προσθέσουμε νερό. Γιατί όταν το νερό χύθηκε, πήρε και ηλεκτρολίτη μαζί του. Και δεν υπάρχει τρόπος να ξέρουμε πόσος ηλεκτρολίτης χύθηκε και τι μπορεί να γίνει με αυτό το πράγμα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακολουθούμε αυτές τις οδηγίες του κατασκευαστή. Θυμάμαι, ήμουν νέος μηχανικός τότε, πρέπει να ήμουν κάτω από 30 χρονών τέλος πάντων. Από τις πρώτες μου εγκαταστάσεις σέρβις που είχα πάει να κάνω, με πήρε τηλέφωνο ένας κύριος, δεν ήταν καν πελάτης, μου λέει: Έχω πρόβλημα με τις μπαταρίες μου. Λέω: Τι πρόβλημα έχετε? Μου λέει: Δεν δουλεύουν σωστά και δεν ξέρω αν θέλουν υγρά και τα λοιπά. Λέω: Οκ, okay, έρχομαι να τις δω. Πάω εκεί πέρα, βλέπω τις μπαταρίες, ήταν κάτω από το μην οι μπαταρίες. Του λέω: Έχετε ξαναβάλει, έχετε βάλει ποτέ υγρά στις μπαταρίες? Λέω: Μου λέει: Ναι, έχω βάλει μια φορά. Λέω: Οι μπαταρίες θέλουν υγρά. Μου λέει: Να ξαναβάλουμε υγρά τότε, εντάξει. Ωραία, του λέω: Μπορείτε να το κάνετε? Λέει: Δεν παίζω, μπορώ να το κάνω, δεν χρειάζεται να σας πληρώσω για κάτι, θα το κάνω εγώ. Εντάξει, του λέω: Οκ. Okay. Ο άνθρωπος κάνει το εξής: Ανοίγει τα καπάκια από όλες τις μπαταρίες, 24 μπαταρίες, 48 βόλτ το σύστημα. Ανοίγει τα καπάκια από όλες τις μπαταρίες και μου λέει: Πάω να φέρω υγρά. Εντάξει, του λέω: Οκ, okay, περιμένω εδώ. Και έρχεται με το λάστιχο. Έρχεται με το λάστιχο και αρχίζει να βάζει νερό στις μπαταρίες. Του τι κάνετε? Μου λέει: Έτσι είχα βάλει και την άλλη φορά. Λέει: Κράτησαν κανένα χρόνο. Γενικά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να ξέρουμε τι κάνουμε και πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες του κατασκευαστή, είτε είναι μπαταρίες, είτε οτιδήποτε άλλο. Οπωσδήποτε όμως για τις μπαταρίες, ειδικά για τις μπαταρίες, είναι επικίνδυνα και πολύ ευαίσθητα, επικίνδυνες και πολύ ευαίσθητες συσκευές οι μπαταρίες μας. Αν δεν έχετε κάποια άλλη ερώτηση, να συνεχίσουμε. Λοιπόν, όταν θέλουμε να επιλέξουμε inverter για ένα αυτόνομο σύστημα, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε εάν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς να χρειαστεί ο inverter. Σας δώσω ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα. Πριν από περίπου 3-4 ώρες μιλούσα με έναν φίλο και πελάτη, ο οποίος είναι κατασκευαστής και κατασκευάζει, ρίχνει οπτική ίνα τέλος πάντων στη Γερμανία, αυτή τη στιγμή κάπου στη Φραγκφούρτη, από ό,τι μου είπε. Αυτό που θέλει να κάνει είναι να στήσει ένα μικρό σύστημα παρακολούθηση σε κάθε εργοτάξιο, ώστε να βλέπει αφενός εάν κάποιος είναι εντός του εργοταξίου προσπαθώντας να κλέψει κάτι, αλλά και αν οι υπεργολάβοι του δουλεύουν, τι κάνουν, πώς το κάνουν κτλ. Για να το κάνει αυτό λοιπόν, θέλει να φτιάξει έναν ιστό, ο οποίος θα έχει μια κάμερα, θα έχει ένα συναγερμό, θα έχει κάποια ο καταγραφικό κτλ. Και θα έχει και ένα μεγάφωνο, μου είπε, ώστε να μπορεί να φωνάζει στους εργάτες, τι κάνεις εκεί, φύγε από εδώ, πάνε εκεί τέλος πάντων και κάνε κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι ότι πάνω στη συζήτηση διαπιστώσαμε ότι όλες οι συσκευές αυτές που θέλει να χρησιμοποιήσει μπορούν να λειτουργήσουν στα 24 ή στα 12 volt. Οπότε ουσιαστικά γλιτώσαμε τον inverter εκεί πέρα και αφενός ρίξαμε το κόστος κατά περίπου 1000 ευρώ που είναι η αγορά του inverter και αφετέρου θα χρειαστεί πρώτον να έχουμε λιγότερα φωτοβολταϊκά εκεί πέρα για να λειτουργήσει αυτό, γιατί δεν έχουμε την απώλεια μετατροπής, αλλά δεν έχουμε και την αυτοκατανάλωση του inverter. Η πρώτη λοιπόν ερώτηση όταν είναι να επιλέξουμε inverter είναι μήπως μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς inverter. Μήπως μπορούμε να έχουμε 12 βολτα φορτία μόνο και να μην χρειάζεται να βάλουμε inverter. Αυτό είναι σχεδόν απίθανο στα περισσότερα αυτόνομα συστήματα στην Ελλάδα, οικιακά δηλαδή. Τώρα, όταν υπάρχει μια κατάσταση, προφανώς δεν θα πάνε να αλλάξει τα πάντα για να μην βάλει inverter. Βάλει inverter και τελειώνει. Αλλά σε συστήματα τα οποία είναι custom και μπορείς να τα σχεδιάσεις εξ αρχής, μπορείς να επιλέξεις τα φορτία να είναι 12 βολτ. Όπως σε συναγερμούς, όπως σε καταγραφικά, σε ανεμιστήρες, σε φωτισμό κτλ. Εκεί το 12 βολτ είναι πραγματικά μια πολύ καλή επιλογή χωρίς inverter. Αυτή είναι λοιπόν η πρώτη ερώτηση που να κάνετε. Μήπως μπορώ να κάνω το σύστημά μου χωρίς inverter καθόλου? Μετά, οι περισσότεροι inverter, παραμέτωση θα με επιλογής δηλαδή, όταν όσο υψηλότερη είναι η τάση εισόδου από την μπαταρία, τόσο μικρότερες είναι οι απώλειες αυτοκατανάλωσης του inverter. Είναι δηλαδή πάντα πολύ σημαντικό, εφόσον γίνεται, να επιλέξουμε τάση συστήματος και inverter υψηλότερη. Δηλαδή ένας inverter 48 volt συνήθως είναι φθηνότερος από έναν 24 volt ή 12 volt και σχεδόν πάντα έχει μικρότερη αυτοκατανάλωση. Λοιπόν, όπως προφανώς ξέρετε, αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα είναι ένα κανονικό ημίτονο, μια κεματομορφή ημιτόνου, καθαρό ημιτονίου τέλος πάντων, η οποία μας δείχνει πώς την κεματομορφή του ρεύματος το οποίο παίρνουμε από το δίκτυο ή από μια πολύ πολύ καλή ηλεκτρογεννήτρια.
Ένα inverter λοιπόν από την άλλη, ένας πολύ καλός inverter κανονικού ημιτόνου για ένα αυτόνομο σύστημα, έχει αυτή την κυματομορφή ουσιαστικά. Δηλαδή, ενώ πολλοί πιστεύουν ότι ένας καλός inverter είναι ακριβώς το ίδιο με μία, έχει ακριβώς την ίδια κυματομορφή, δεν ισχύει αυτό, αλλά ουσιαστικά δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα και μπορεί να λειτουργήσει άψογα όλες τις συσκευές ένας τέτοιος inverter καλής ποιότητας. Δηλαδή, έχουμε δοκιμάσει αυτούς τους inverter κανονικού ημιτόνου, συγκεκριμένα της Studer και της Victron, εν πάση περιπτώσει, μέχρι στιγμής, για καλής ποιότητας inverter και κάποιες άλλες μάρκες που δεν υπάρχουν και πλέον, εν πάση περιπτώσει, και τις SMA βασικά, οι οποίοι, με τις οποίες έχουμε δουλέψει συσκευές πάρα πολύ ευαίσθητες, δηλαδή από καταγραφικά, μικρά καταγραφικά της Τέρνα κιόλας, πριν από πολλά χρόνια, όταν ετοιμάζονταν να κάνουν τις επενδύσεις για τα αιωλικά, είχαν καταγραφικά με inverter δικούς μας τότε είχαμε βάλει, μέχρι και κάποια περίπτωση ασθενοφόρου στην Ελβετία, αν θυμάμαι καλά, που είχαμε στείλει κάποιους inverter της Studer, γιατί τους δίναμε φθηνότερα από τη Studer που είναι ελβετική. Γιατί ήταν απλά γιατί είχε πολιτική τη Studer, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι inverter παίζουν πάρα πολύ καλά, χωρίς να καταλαβαίνει κανένα πρόβλημα αυτός ο οποίος χρησιμοποιεί τη συσκευή. Λοιπόν. Ωραία. Ένας άλλος τύπος inverter, ο οποίος ουσιαστικά έχει εξαφανιστεί σχεδόν από την αγορά τελευταία, γιατί απλά έχει πέσει το κόστος κατασκευής ενός καλού και φθηνού inverter κανονικού ημιτόνου, είναι inverter τροποποιημένου ημιτόνου. Επειδή, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολύ πιο εύκολο να φτιάξεις μια κυματομορφή αυτού του τύπου, του τροποποιημένου ημιτόνου, από ότι μια κυματομορφή που να προσεγγίζει περισσότερο το κανονικό ημίτονο, υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα πολλές συσκευές φτηνές στην αγορά, οι οποίες δίνουν τροποποιημένο ημίτονο. Αυτό δεν είναι πρόβλημα για κάποιες συσκευές, από ό,τι καταλαβαίνετε, αλλά είναι τεράστιο πρόβλημα για άλλες. Δηλαδή, δεν μπορείς να λειτουργήσεις όλες τις συσκευές με τροποποιημένο ημίτονο. Αυτό που οι συσκευές που δεν μπορείς να λειτουργήσεις ουσιαστικά με τροποποιημένο ημίτονο είναι εκτυπωτές, οτιδήποτε έχει dimmer πάνω ή οποιοδήποτε αλλαγή σε φωτισμό κτλ. Εργαλεία και μοτέρ μεταβολής ταχύτητας, απίθανο να λειτουργήσουμε κανονικό με τροποποιημένο ημίτονο. Κλιματιστικά, οτιδήποτε έχει μοτέρ ουσιαστικά. Ηχοσυστήματα υψηλής πιστότητας, γιατί ο λόγος της... βασικά έχουμε το εξής θέμα εδώ πέρα. Γενικά, οποιοδήποτε φθηνός inverter, είτε είναι τροποποιημένου, είτε είναι κανονικού ημιτόνου, επειδή δουλεύει με υψή συχνή μετατροπή, έχει πολύ υψηλή συχνότητα μέσα στο να κάνει τη μετατροπή ή να φτιάξει την κυματομορφή, παράγει τόσες πολλές παρεμβολές που δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα το οποίο είναι υψηλής πιστότητας. Είτε ηχοσύστημα, είτε τηλεόραση, είτε οτιδήποτε θα δεχτεί αυτές τις παρεμβολές. Προφανώς και δεν μπορούν να δουλέψουν καταγραφικά μετρητές κτλ. Ή ηλεκτρονικά ρολόγια, γιατί οι περισσότερες συσκευές αυτού του τύπου χρησιμοποιούν τον παλμό από την τροφοδοσία τους για να συγχρονιστούν και να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Και όπως επίσης κάποιοι εξειδικευμένοι φορτιστές, παλμοτροφοδοτικά και οποιασδήποτε γενικά συσκευές είναι ευαίσθητες σε αλλαγές της τάσης. Συσκευές οι οποίες λειτουργούν χωρίς κανένα πρόβλημα ή οτιδήποτε έχει είναι αντίσταση, δηλαδή ακόμα καλύτερα για μια αντίσταση να δουλέψουμε με τροποποιημένο ημίτονο, γιατί και παραπάνω ενέργεια παίρνει προφανώς από τον inverter λόγω της πιο πλατιάς καμπύλης, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και προφανώς οτιδήποτε έχει τροφοδοτικό. Δηλαδή, αν έχει ένα τροφοδοτικό μια συσκευή για να λειτουργήσει, όπως ένα λάπτοπ για παράδειγμα, ό,τι και να γίνει, ό,τι ρεύμα και να του δώσει ο inverter, το τροφοδοτικό θα το κάνει συνεχές. Αυτή τη στιγμή θα τα ανορθώσει λοιπόν, ό,τι καμπύλη και να του έρθει, δεν έχει καμία απολύτως σημασία και θα δουλέψει χωρίς κανένα πρόβλημα. Αρκεί προφανώς να μην έχει κάποιο θέμα με τις παρεμβολές που θα δημιουργεί ο inverter ως συσκευή λόγω της υψηλής συχνότητας. Λοιπόν, κάποιες άλλες συσκευές βέβαια θα είναι δοκιμή. Δηλαδή, κάποιοι τροχοί λειτουργούν με κανονικό ημίτονο, κάποιοι λειτουργούν και με τροποποιημένο, είναι θέμα δοκιμής μετά. Οπωσδήποτε όμως, οποιαδήποτε συσκευή έχει μοτέρ, είτε είναι ψυγείο, είτε είναι τροχός, είτε οτιδήποτε τέτοιο τέλος πάντων,
Εάν δουλέψει με τροποποιημένο ημίτονο, θα ζεσταθεί πάρα 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 πολύ. Πρέπει λοιπόν αυτές οι συσκευές να δουλεύουν, αν λειτουργήσουν, για πάρα πολύ μικρά χρονικά διαστήματα. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να περιγράψουμε ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό, θα πρέπει να ξέρουμε κάποια από τα χαρακτηριστικά του. Γιατί δεν είναι... Πριν προχωρήσετε, μία ερώτηση. Παρακαλώ. Ποια μας η σκέψη... Τώρα, το πιο δύσκολο πράγμα από την εμπειρία μου όσον αφορά τα αυτόνομα συστήματα είναι να δεν θα περιγράψει σωστά τα φορτία του, είτε επειδή γενικότερα υπάρχει μια λάθος επικοινωνία ανάμεσα σε πελάτη και σε μηχανικό. Τα πάρα πολύ βασικά, λοιπόν, στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουμε για ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό είναι, πρώτον, η εγκαταστημένη ισχύ των φωτοβολταϊκών σε Watt. Εσείς, για παράδειγμα, έχετε ένα πανελάκι των 100 Watt, που σημαίνει ότι η εγκαταστημένη ισχύ σας είναι 100 Watt. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό στοιχείο. Δηλαδή, πρέπει να ξέρουμε τι έχουμε βάλει, τι χρειαζόμαστε και τι περίπου θα κάνει αυτό το σύστημα. Όταν έχουμε, λοιπόν, ένα πανελάκι που είναι 100 Watt, το πανελάκι αυτό, μια χειμωνιάτικη μέρα, θα παράξει από 0 μέχρι 100 βατόρες, αν δηλαδή είναι τόσο σκοτεινή η μέρα που βρέχει, που έχει συννεφιά συνεχώς και τα λοιπά, μπορεί να παράξει ακόμα και κοντά στο 0 ένα φωτοβολταϊκό. Από την άλλη, μια πάρα πολύ καλή καλοκαιρινή ημέρα, η μέγιστη παραγωγή είναι περίπου 6 φορές η ονομαστική ισχύ. Δηλαδή, μέχρι και 600 βατόρες μπορεί να δώσει ένα τέτοιο φωτοβολταϊκό στην Ελλάδα. Έτσι, λοιπόν, υπολογίζουμε ουσιαστικά την αναμενόμενη ημερήσια παραγωγή του φωτοβολταϊκού συστήματος σε κιλοβατόρες. Πολλαπλασιάζουμε, πολύ πολύ χοντρικά σας το λέω, την ονομαστική ισχύ του φωτοβολταϊκού με το 6 ως μέγιστο, ως απολύτως μέγιστο στην Ελλάδα για καλοκαίρι, και με το 1 έως και 2 για την Κρήτη, για τη χειρότερη χειμωνιάτικη ημέρα. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε επίσης είναι η δυνατότητα αποθήκευσης των μπαταριών και σε αμπερόρια, ώστε να μπορούμε να έχουμε ονομαστικές τιμές στο μυαλό μας, αλλά και σε βατόρες, ώστε να μπορούμε να υπολογίσουμε πώς θα μπορέσει να υποστηρίξει ένα φορτίο μια μπαταρία. Γιατί προφανώς είναι πολύ διαφορετικό να πούμε 200 αμπερόρια στα 12 βολτ και 200 αμπερόρια στα 24 βολτ. Εκεί δηλαδή πρέπει να ξέρουμε τη χωρητικότητα και σε βατόρες, ώστε να μπορούμε να διαστασιολογούμε και να υπολογίζουμε τι φορτία μπορούμε να υποστηρίξουμε και για πόσο. Έτσι, λοιπόν, καταλήγουμε στην αυτονομία του συστήματος, που είναι ουσιαστικά, αν έχουμε εμείς τα φορτία μας είναι 100 Watt για 10 ώρες την ημέρα, η κατανάλωσή μας είναι ουσιαστικά 1 κιλοβατόρα την ημέρα. Αν η μπαταρία μας είναι 200 αμπερόρια, η χωρητικότητα που μπορεί να μας δώσει είναι περίπου 2 κιλοβατόρες. Αυτό σημαίνει ότι αν εμείς έχουμε μπαταρίες 2 κιλοβατορών και φορτία 1 κιλοβατόρα, η αυτονομία μας είναι 2 ημέρες. Αυτονομία, λοιπόν, είναι το πόσες μέρες μπορεί το σύστημα να λειτουργήσει χωρίς να βγει ο ήλιος. Αυτό που έχει επίσης πάρα πολύ σημασία είναι η ονομαστική τάση του συστήματος. Πρέπει να ξέρουμε, δηλαδή, αν είναι 12, 24 ή 48, ώστε να μπορούμε να σχεδιάσουμε αναβαθμίσεις εφόσον χρειάζεται να αλλάξουμε κάποιο υλικό και να κάνουμε μια συντήρηση. Θα πρέπει να ξέρουμε τη μέγιστη κίνηση μετατροπέα είτε σε Watt είτε σε Voltamper. Προφανώς καταλαβαίνετε τη διαφορά και προφανώς καταλαβαίνετε πότε έχει σημασία και πότε όχι. Αν δηλαδή μιλάμε για υπαγωγικά ή χωρητικά φορτία, πρέπει να ξέρουμε τα Voltamper. Αν μιλάμε για αποκλειστικά για θερμικά φορτία, τότε σημασία έχουν τα Watt ουσιαστικά. Το ίδιο πράγμα και για την ισχύ εκκίνησης του μετατροπέα. Οι περισσότεροι μετατροπείς έχουν μια ονομαστική ισχύ α, δηλαδή 1 κιλοβάτ για παράδειγμα, και η ισχύ εκκίνησης την οποία μπορούν να υποστηρίξουν, δηλαδή το τι ρεύμα μπορούν να δώσουν για 1-2 δευτερόλεπτα, είναι περίπου 2 φορές η μέγιστη ισχύ στον μετατροπέα. Δηλαδή, ο δικός σας, για παράδειγμα, μετατροπέας, αν είναι 1000 βατ, μπορεί να ξεκινήσει φορτία μέχρι 2 κιλοβάτ για 1-2 δευτερόλεπτα. Αυτά, λοιπόν, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού. Έχουμε κάποια ερώτηση πάνω σε αυτό? Πιστεύω ότι είναι ξεκάθαρα μεγέθη, είστε όλοι μηχανικοί, οπότε αντιλαμβάνεστε κατευθείαν τι είναι. Αυτά δεν πιστεύω ότι χρειάζεται κάποια διευκρίνηση. Λοιπόν, εδώ είναι αυτό που συζητούσαμε για το πώς υπολογίζουμε την εγκαταστημένη ισχύ ενός φωτοβολταϊκού, δηλαδή μέχρι 6 φορές την ονομαστική μπορεί να παράξει ένα φωτοβολταϊκό στην Ελλάδα. Η ημερήσια παραγωγή που συζητούσαμε πριν, δηλαδή 6, ο συντελεστής 6 είναι για το χειμώνα, ο συντελεστής 4 φορές μικρότερες το καλοκαίρι είναι 1,5 ουσιαστικά.
Επίσης, κάτι άλλο που μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ την παραγωγή, όπως είχε κάνει η ερώτηση και στον αδελφό σας νωρίτερα, είναι αν η κατάσταση των συλλεκτών είναι άσχημη. Αν δηλαδή είναι λερωμένοι συλλέκτες, η κατάσταση μπορεί να πέσει δραματικά. Αν δηλαδή έχει πάρα πολύ ένα πάρα πολύ χοντρό σώμα, επίπεδο σκόνης επάνω, ένα χοντρό στρώμα σκόνης επάνω συλλέκτης, οι συλλέκτες, η παραγωγή μπορεί να είναι δραματικά μειωμένη, μέχρι και 40% χαμηλότερη. Εάν υπάρχουν κάποιες μόνιμες σκιάσεις, αν δηλαδή υπάρχει μια καμινάδα για παράδειγμα στην εγκατάσταση ή υπάρχει κάτι άλλο που σκιάζει ακόμα και έναν συλλέκτη μόνιμα συνεχώς, εκεί η παραγωγή μπορεί να είναι επίσης δραματικά μειωμένη. Η κλίση της εγκατάστασης που συζητούσαμε με τον κύριο Κώστα νωρίτερα το απόγευμα για το ποια είναι η ιδανική περίπτωση κλίσης, αν δηλαδή επιλέξουμε λάθος κλίση, αυτό μπορεί να επηρεάσει αρκετά την παραγωγή μας. Και η κατεύθυνση. Ας πούμε το γεγονός ότι στήσατε εσείς το σύστημα αρκετά ανατολικά, προφανώς επηρεάζει τη μέγιστη παραγωγή ετησίως, που δεν σας απασχολεί και τόσο πολύ εσάς. Ωστόσο όμως μπορείτε, αν θέλετε να κάνετε ένα πείραμα το πρωί, να έχετε μεγαλύτερη παραγωγή. Αντίστοιχα όμως, στη δική στην περίπτωση, πρέπει να έχετε τον προσανατολισμό στη Δύση, ώστε να μπορείτε να έχετε μεγαλύτερη ευχέρεια χρήση του συστήματος το απόγευμα που λειτουργεί το σχολείο. Λοιπόν, εδώ είναι αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα, ότι θα πρέπει να υπολογίζουμε τη χωρητικότητα σε σχέση με την τάση των μπαταρίων, δηλαδή ένα σύστημα 12 βόλτ στα 200 αμπερόρια έχει τη μισή χωρητικότητα από ένα σύστημα 24 βόλτ στα 200 αμπερόρια, προφανώς. Επίσης, ότι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας το ρυθμό στον οποίο έχουμε υπολογίσει την χωρητικότητα των μπαταριών, σε 10% σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, αυτό βασικά που κάνουν οι περισσότεροι κατασκευαστές είναι το εξής. Δίνουν μια ονομαστική χωρητικότητα στις μπαταρίες, αλλά τη δίνουν σε βαθμό εκφόρτισης σε 100. Που σημαίνει ότι αυτό που δίνουν ουσιαστικά είναι μικρότερο από αυτό που θα πάρεις αν χρησιμοποιείς την μπαταρία σε 10. Τώρα είναι θέμα κατασκευαστή τι ακριβώς κάνει και γιατί το κάνει. Πάντως, αυτή που έχετε πάρει εσείς η Unibat είναι σε 10. Δηλαδή, τα 100 αμπερόρια είναι πραγματικά 100 αμπερόρια και παραπάνω, αν τραβάτε το ρεύμα με χαμηλότερο ρυθμό. Αυτό το συζητήσαμε λοιπόν για τη χωρητικότητα. Αυτονομία, είπαμε τι είναι. Είναι οι πόσες μέρες μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα χωρίς να χρειαστεί φόρτιση από τον ήλιο, αν δηλαδή έχουμε κακοκαιρία ή αν οτιδήποτε πάει στραβά. Συνήθως εμείς υπολογίζουμε για 2 ή 3 μέρες αυτονομία σε ένα απλό σύστημα. Σε συστήματα τα οποία έχουν να κάνουν με life support ή είναι γενικά mission critical, όπως σε σταθμούς κινητής τηλεφωνίας που έχουμε στήσει κάποια συστήματα και για ιδιώτες οι οποίοι χρησιμοποιούν συσκευές διατήρησης ζωής και άλλες τέτοιες συσκευές, τότε πάμε μέχρι και 10 μέρες αυτονομία όταν σχεδιάζουμε τις μπαταρίες. Έχει να κάνει με τα συντελεστή ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε κάθε περίπτωση. Αλλά αυτό είναι σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπου είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή είναι απαράδεκτο να μην λειτουργήσει το σύστημα σωστά. Εκεί όμως γενικά όλο το σύστημα είναι διασυλλογημένο έτσι, οπότε και τα φωτοβολταϊκά είναι παραπάνω και οι μπαταρίες, υπάρχει και backup συνήθως, ώστε ακόμα και το σύστημα να λειτουργήσει να έχει κάποιο fallback τέλος πάντων. Οπότε γενικά είναι σχεδιασμένα διαφορετικά αυτά τα συστήματα που είναι για τέτοιες περιπτώσεις. Λοιπόν, η μέγιστη ισχύ σε μετατροπέα. Ο μετατροπέας μας είναι μια πηγή ρεύματος προφανώς. Έχει μια μέγιστη ισχύ που μπορεί να παρέχει και η ισχύ σε αυτή πρέπει να είναι τουλάχιστον τόση όσα τα μέγιστα φορτία που θα μας ζητηθούν. Ένας παράγοντας που επηρεάζει αυτό το πράγμα εδώ είναι προφανώς και ο ταυτοχρονισμός που θα επιλέξουμε να εφαρμόσουμε. Αν δηλαδή έχουμε μια τοστιέρα και μια καφετιέρα και θέλουμε να τα δουλεύουμε μαζί αυτά, τότε προφανώς θα πρέπει ο inverter να είναι τουλάχιστον 2 kW στην έξοδό του. Αν όμως εμείς δεν δουλεύουμε ποτέ μαζί την τοστιέρα και την καφετιέρα, δηλαδή περιμένουμε να γίνει ο καφέ μας και μετά κάνουμε το toast μας, ας πούμε, ή ανάλογα πώς θέλουμε, τι θέλει να φάει πρώτα ο καθένας το πρωί, τον καφέ ή το toast, τότε μας αρκεί κερασιμέτρα 1000 βατ. Έτσι, αυτό προφανώς είναι ξεκάθαρο και σαφές. Τώρα, αυτό που δεν είναι πάντα τόσο εύκολο να αντιληφθεί ένας απλός πελάτης, όχι στη μηχανική, έχει να κάνει με το συντελεστή ισχύος των φορτίων μας. Πιστεύω ότι καταλαβαίνετε απολύτως τι θα πει αυτό και δεν πιστεύω ότι χρειάζεται να μαθαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Γιατί έτσι δεν είναι σχεδιασμένο αυτό για να μπει σε βάθος στο συντελεστή ισχύος και στα υπαγωγικά και στα χωρητικά φορτία.
Υπάρχει κάποιος που θέλει να το εξηγήσουμε αυτό? Ωραία. Λοιπόν, αυτό το οποίο έχει σημασία είναι η ισχύς εκκίνησης του μετατροπέα. Δηλαδή, ας πούμε ότι έχουμε ένα ψυγείο. Το ψυγείο έχει ισχύς του κινητήρα, του συμπιεστή, του κινητήρα του συμπιεστή δηλαδή, γύρω στα 100 βατ. Τα περισσότερα ψυγεία όμως έχουν ισχύ εκκίνησης μέχρι και 10-15 φορές αυτή την ισχύ. Την ονομαστική του μοτέρ, επειδή συμπιέζει το μοτέρ, το ψυχτικό υγρό ουσιαστικά, για να λειτουργήσει το ψυγείο, γιατί είναι αντλία θερμότητας προφανώς, δεν είναι ακριβώς, δεν είναι κάτι θερμικό ή δεν είναι ένα μοτέρ που κάνει απλά μια συγκεκριμένη εργασία, συμπιέζει ουσιαστικά το μοτέρ εκείνη τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί να υπερκαλύψει την ισχύ εκκίνησης ο inverter. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή που έχουμε μοτέρ, που έχουμε ειδικά όταν έχουμε αντλίες ή αντλία θερμότητας ή αντλία άντλησης από πηγάδι ή οτιδήποτε αντλεί, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να ξέρουμε το πόσες φορές παραπάνω την ονομαστική θα χρειαστεί να σηκώσει η κίνηση ο inverter. Σε κάποιες περιπτώσεις όπου συζητάμε για αντλίες, για πιεστικά και για τέτοια συσκευές, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε και το μανομετρικό της εγκατάστασης. Αλλά αυτό πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά εξειδικευμένο για να το συζητήσουμε αυτή τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση πάντως, πρέπει να υπολογίσουμε ότι μικρές σχετικά αντλίες, μικρά σχετικά φορτία άντλησης, μικρά σχετικά μοτέρ έχουν πάρα πολύ μεγάλη ισχύ εκκίνησης, μέχρι και 20 φορές την ονομαστική ισχύ του κινητήρα. Έχουμε ερωτήσεις σχετικά με αυτό το θέμα, με την ενότητα 2, γενικές ερωτήσεις. Μπορώ να ρωτήσω κάτι? Φυσικά. Θέλω να ρωτήσω τα αυτόνομα συστήματα κατά πόσο είναι επεκτάσιμα και αν αυτό πρέπει να προβλεφθεί από την αρχή. Δηλαδή, αν στην πορεία σε ένα αυτόνομο σύστημα προκύψει μια περαιτέρω ανάγκη σε φορτία, πώς την καλύπτουμε? Εδώ σημαίνει το εξής. Πρώτον, εάν σχεδιάζοντας το αυτόνομο σύστημα προσπαθήσεις να καλύψεις όλες τις πιθανότητες επέκτασης του συστήματος και κάθε αναβάθμιση και κάθε μελλοντική ανάγκη, θα ξοδεύσεις παραπάνω χρήματα από ό,τι ίσως να χρειαστεί. Από την άλλη, εάν δεν προβλέψεις κάποιες παραπάνω ανάγκες, όταν θα χρειαστεί να τις καλύψεις, ίσως θα χρειαστεί να αντικαταστήσεις μια συσκευή με πολλαπλάσιο κόστος του να έχεις βάλει κάτι λίγο μεγαλύτερο από την αρχή. Πιστεύω ότι είναι θέμα σχεδιασμού, συζήτησης και κάλυψης αναγκών. Δηλαδή, δεν υπάρχει μία απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Έχει να κάνει με το κάθε σύστημα, το κάθε σύστημα και το πόσα χρήματα θέλει να καλύψει ο πελάτης. Από την άλλη, πρώτον, ας πούμε ότι πρέπει να προσθεθούν φωτοβολταϊκά πάνελ. Αυτό μπορεί να γίνει σχετικά εύκολα. Γιατί μπορούμε να ρίξουμε μια ομάδα πάνελ ακόμα, να κατεβάσουμε ένα νέο ρυθμιστή φόρτισης εφόσον μιλάμε για τέτοιου τύπου αυτόνομο και όχι για AC coupled που συζητούσαμε πριν, και να φορτίσουμε τις μπαταρίες μας με παραπάνω ρεύμα. Εάν χρειάζεται μεγαλύτερο inverter, μπορούμε ή να βάλουμε έναν inverter ακόμη που θα καλύψει μερικά από τα φορτία, ή σε κάποιες περιπτώσεις που το υποστηρίζουν αυτό το πράγμα κάποιες συσκευές, να μπει παράλληλα ένα inverter, ο οποίος συγχρονίζει με τον πρώτο και ανεβαίνει η συνολική ισχύ του συστήματος. Ή μπορούμε προφανώς απλά να τα αντικαταστήσουμε. Αυτό που δεν γίνεται με τίποτα είναι να μπουν επιπλέον μπαταρίες παράλληλα με τις υπόλοιπες. Οι μπαταρίες, άπαξ και μπουν στο σύστημα, ξεκινούν και χαλάνε όπως συζητήσαμε. Οπότε δεν μπορούμε να βρούμε ίδιες μπαταρίες για να βάλουμε μαζί. Δηλαδή, από την ώρα που ξεκινάει να λειτουργεί μια μπαταρία και μετά, έχει χαλάσει. Αν λοιπόν εμείς βάλουμε παράλληλα επιπλέον μπαταρίες, μόνο ζημιά θα κάνουμε και όχι καλό. Δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις, εμείς συνιστούμε στους πελάτες να περιμένουν να χαλάσουν οι μπαταρίες εντελώς και μετά να αντικατασταθούν. Άποψή μου είναι, οι πιο βασικές αρχές είναι, πρώτον, να βάλεις όσο υψηλότερη τάση γίνεται ονομαστικά στο σύστημα, δηλαδή 48 βόλτα την αρχή, εάν μπορείς, ώστε να είναι πολύ πιο εύκολο να κάνεις μια αναβάθμιση. Δεύτερον, να υπάρχει ένα μικρό περιθώριο ασφαλείας πάνω στις ανάγκες, ώστε ναι, να βάλεις κάτι παραπάνω, αλλά να μην το παρακάνεις. Μην βάλεις δηλαδή 2 και 3 φορές παραπάνω από αυτό που χρειάζεσαι, ώστε να καλύψεις θεωρητικά επιπλέον ανάγκες. Τρίτον, να βάλεις λίγο μεγαλύτερο inverter, αλλά όχι πολύ, γιατί ο πολύ μεγαλύτερος inverter έχει πάρα πολύ μεγαλύτερες απώλειες δουλεύοντας εν κενό και απώλειες μετατροπής. Με δύο κουβέντες δηλαδή, είναι θέμα
παραδοχών, αποφάσεων και συζήτηση με τον πελάτη. Δηλαδή, προσπαθείς να καλύψεις όσο περισσότερο γίνεται μελλοντικές επεκτάσεις χωρίς όμως να το παρακάνεις. Δεν ξέρω να σας κάλυψα. Λοιπόν, μέχρι το 2006, λοιπόν, οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα ήταν στο 99% αυτόνομες εγκαταστάσεις. Το 2006 θεσπίστηκε κάποια μέρη μέχρι το 2020-2030 να φτάσουμε περίπου το, να έχουμε το 20% της παραγωγής μας από ανανεώσιμες πηγές. Τότε, λοιπόν, ξεκίνησε να γίνεται το διαχώρητο. Βασικά, η αλήθεια είναι ότι από το 2006 μέχρι το 2008-2009 που είχαν ολοκληρωθεί οι πρώτες εγκαταστάσεις, το διαφόρον ήταν περιορισμένο. Ήταν από επενδυτές οι οποίοι ήταν, δεν θέλω να πω περιθωριακοί, θέλω να πω, ας πούμε, με διάθεση για περιπέτεια να μπλέξουμε με το ελληνικό δημόσιο και να κάνουμε αιτήσεις κτλ. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, ήθελε περίπου 2 χρόνια όλη η διαδικασία να ολοκληρωθούν όλες οι άδειες και όλες οι εγκρίσεις που έπρεπε να πάρει κάποιος. Και όταν ξεκίνησαν το 2008-2009 να πληρώνονται οι πρώτοι επενδυτές, τότε ήταν που όλοι άρχισαν να ενδιαφέρονται για τα φωτοβολταϊκά για να γίνουν εγκαταστάσεις συνδεδεμένες με το δίκτυο. Πώς λειτουργεί, λοιπόν, μια τέτοια εγκατάσταση? Τα φωτοβολταϊκά συνδέονται μεταξύ τους σε στοιχειοσειρές, σε string, σε ομάδες, οι οποίες καταλήγουν στους inverter. Οι inverter αυτοί, που είναι inverter δικτύου, συνδέονται απευθείας με το δίκτυο, ανεβάζουν ελαφρώς την τάση τους, ώστε να είναι λίγο παραπάνω από το δίκτυο και να μπορεί προφανώς να εκχέεται η παραγόμενη ενέργεια εκεί, και έτσι λειτουργεί, εν πάση περιπτώσει, σε 2 γραμμές το σύστημα. Αυτό που βλέπουμε εδώ αυτή τη στιγμή, η εικόνα που είναι και λίγο θολή, εν πάση περιπτώσει, τώρα το πρόσεξα, είναι ένα σχεδιάγραμμα, ας πούμε, πώς λειτουργεί ένα τέτοιο σύστημα. Έχουμε ομαδοποιημένα τα φωτοβολταϊκά, έχουμε αυτό που λέμε string, ομαδοποιητές string, ας πούμε, αυτά τα γκρι, τα 4, τα 8 κουτάκια στην μέση περίπου είναι ομαδοποιητές. Ομαδοποιούμε τα string, καταλήγουμε στο μετατροπέα, έχουμε ένα δευτερεύον μετασχηματιστή και εκχέουμε απευθείας στην υπερυψηλή τάση. Εδώ είναι κάτι λίγο πιο έτσι ρεαλιστικό στα σύστημα, το οποίο συμβαίνει και στις περισσότερες περιπτώσεις. Αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο είναι κατασκευασμένο με απλούς inverter, με string inverters που τους λέμε εμείς, inverters στους οποίους καταλήγουν κάποια string από φωτοβολταϊκά και οι inverter μετά συνδέονται στη χαμηλή τάση. Και μετά από αυτούς τους inverter παρεμβάλλεται ένας υποσταθμός μέσης τάσης. Δηλαδή, έχουμε τα φωτοβολταϊκά, τα string από τα φωτοβολταϊκά πηγαίνουν στους inverter, DC προφανώς. Οι inverter παράγουν εναλλασσόμενο ρεύμα και κουμπώνουν σε έναν υποσταθμό μέσης τάσης, ο οποίος παίρνει το 400 V τον inverter και τα κάνει 20 kV για να φύγει το ρεύμα στη μέση τάση. Έχουμε κάποια ερώτηση πάνω σε αυτό? Ή να προχωρήσουμε? Προχωράμε. Εγώ θα ρωτήσω. Όταν, όταν λέτε string φωτοβολταϊκών, τι εννοείτε? Τα φωτοβολταϊκά τα ομαδοποιούμε σε group. Τα συνδέουμε μεταξύ τους, συνήθως μέχρι περίπου 30 πάνελ σε σειρά και μετά 4-5 τριαντάδες σε παράλληλα. Η κάθε μια από αυτές τις ομάδες είναι ένα string. Η κάθε μια από αυτές τις ομάδες είναι ένα string. Εντάξει, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Λοιπόν, εδώ θα δούμε διάφορους τύπους string inverter, απλών μικρών inverter ουσιαστικά, που παίρνουν σύνδεση από 10 μέχρι 50-60 kW ο καθένας. Αυτός εδώ, ο πρώτος, ο κόκκινος, είναι ένας SMA, ο οποίος είναι στα 10 kW περίπου, ένας φρόνιος αυστριακός ίδια ισχύς. Αυτός που έχει κάποιο λίγο παραπάνω ενδιαφέρον είναι ο τέταρτος από τα δεξιά, ο οποίος είναι Solar Edge και μπορεί να διαχειριστεί το κάθε πάνελ ξεχωριστά. Δηλαδή, εκεί δεν μιλάμε για string πλέον στο Solar Edge, αλλά το κάθε πάνελ το διαχειρίζεται ξεχωριστά αυτός ο inverter.
Αυτό είναι χρήσιμο σε περιπτώσεις που έχουμε σκιάσεις ή σε περιπτώσεις όπου το σύστημά μας είναι τόσο... Θέλουμε να το διαχειριστούμε, εν πάση περιπτώσει, να ξέρουμε πόσο παράγει ακριβώς το κάθε πάνελ. Όταν έχει διαφορετική... ή όταν έχει διαφορετική κλίση και κατεύθυνση το κάθε πάνελ. Γιατί μετά προφανώς δεν μπορούμε να τα συνδέσουμε σε string, γιατί το καθένα βγάζει διαφορετικό ρεύμα στην ίδια χρονική στιγμή. Εδώ είναι μια φωτογραφία από ένα πάρκο με inverter SMA string, στοιχειοσειράς δηλαδή. Εδώ βλέπετε την καλωδίωση, πώς γίνεται, πώς συνδέονται όλα αυτά μεταξύ τους και πώς, ποια είναι η όψη που έχει πάνω κάτω ένα πάρκο με inverter στοιχειοσειράς. Αυτός είναι ένας inverter κεντρικός, central inverter, σου λέμε αυτούς. Αυτοί οι inverter καταλήγουν όλα τα string εκεί πέρα μέσα, πρέπει να είναι πανομοιότυπα τα string μεταξύ τους, δεν έχουν διαφορετικές, δεν υπάρχει επιλογή να συνδέσεις διαφορετικά string παράλληλα σε αυτούς τους inverter. Και εδώ στα δεξιά βλέπετε τον υποσταθμό μεσιστάσης, τον μετασχηματιστή μεσιστάσης βασικά, τον οποίο τροφοδοτεί ο inverter για να καταλήξει ουσιαστικά το ρεύμα στο δίκτυο. Αυτό είναι ένα φωτοβολταϊκό πάρκο από την Κίνα που του δώσανε κάποιες μορφές μέσα από πάντα για να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος σε κάποια θέματα που έχουν τα πάντα με εξαφάνιση και τα λοιπά, τέλος πάντων, στην Κίνα τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή, είναι ένα τεράστιο πάρκο. Αυτό είναι 60 MW βασικά το συγκεκριμένο. Από τη ΔΕΗ, δηλαδή πλήρωνε κάποια χρήματα για να κουμπώσει και ήξερε πάνω κάτω τα χρήματα με τα οποία θα αποζημιωθεί από το ΔΔΕ, από το ΛΑΓΙΕ, συγγνώμη, για την παραγόμενη ενέργεια. Αυτό άλλαξε πλέον από το 2016 ουσιαστικά και δεν υπάρχει εγγυημένη τιμή, feed-in tariff. Υπάρχει μια προσάυξηση την οποία παίρνει ο παραγωγός πάνω στην τιμή χοντρομπορικού κόστους ρεύματος. Αυτό είναι ουσιαστικά η οριακή τιμή συστήματος και είναι 6 λεπτά την κιλοβατόρα αυτή τη στιγμή. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι οι παραγωγοί που παίρνουν αυτή τη στιγμή όρους σύνδεσης παίρνουν περίπου 7,5-8 λεπτά την κιλοβατόρα για την παραγόμενη ενέργεια. Δεν ξέρω τώρα αν το καταλαβαίνετε αυτό. Αυτό που έχει σημασία εν τέλει είναι ότι έχει αλλάξει το καθεστώς στήριξης. Οι τιμές δεν είναι εγγυημένες πλέον κατά τη διάρκεια, κατά τη στιγμή της σύνδεσης, αλλά προκύπτουν με βάση την οριακή τιμή συστήματος συν κάτι της παραπάνω. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τους στόχους των φωτοβολταϊκών, τους οποίους είχαμε υποχρέωση και έχουμε πιάσει σαν χώρα ουσιαστικά. Πιστεύω ότι ο πιο σημαντικός είναι ο τελευταίος κάτω, η ποσόστοση δηλαδή, η συμμετοχή των φωτοβολταϊκών στη συνολική παραγωγή, ως ποσοστό της ισχύως, το οποίο είναι περίπου στο 8-9% αυτή τη στιγμή. Και θέλουμε να φτάσουμε το 20% το 2030. Αυτό σημαίνει ότι θα υπερδιπλασιαστεί στα επόμενα χρόνια η εγκατεστημένη των φωτοβολταϊκών, οπότε γενικότερα θα υπάρξει και πάλι μια μεγάλη αναθέρμανση της αγοράς στα φωτοβολταϊκά. Εάν δεν αλλάξει κάτι δραματικά στο πλαίσιο ή στην οικονομική εικόνα της χώρας και πάλι. Λοιπόν, αν αυτή τη στιγμή, σήμερα, εάν κάποιος θέλει να επενδύσει σε φωτοβολταϊκά στο δίκτυο, υπάρχουν οι εξής τρεις επιλογές. Πρώτον, να εγκαταστήσει ένα σύστημα net metering, όπως αυτό που χρειάζεται ο συνάδελφός σας για να καλύψει τις ανάγκες της γεωθερμίας στο σπίτι του, το οποίο ουσιαστικά είναι το εξής. Εγκαθιστούμε ένα σύστημα στη στέγη μας ή στο οικόπεδό μας, μέχρι 20 κιλοβάτ περίπου, μέχρι 20 κιλοβάτ ισχύς ή το μισό από τη συμφωνημένη ισχύ παροχής μας, το οποίο ουσιαστικά δεν πουλάμε την παραγόμενη ενέργεια στο δίκτυο, αλλά το σύστημα εκχέει την ενέργεια στο δίκτυο και γίνεται συμψηφισμός ανάμεσα στην παραγόμενη ενέργεια και στην καταναλισκόμενη και κάθε 3 χρόνια περίπου η ΔΕΗ μας χρεώνει τη διαφορά. Αυτό σημαίνει ότι, πρώτον, εάν εμείς παράγουμε περισσότερο από ό,τι έχουμε καταναλώσει, δεν αποζημιωνόμαστε γι' αυτό, το κάνουμε δώρο στο δίκτυο ουσιαστικά. Σημαίνει επίσης ότι εμείς συμψηφίζουμε ουσιαστικά τις κιλοβατόρες, αλλά συνεχίζουμε να πληρώνουμε κάποιες χρεώσεις δικτύου, προφανώς το Δήμο,
Θέλει κάποιος να κάνει κάποια ερώτηση? Και συνεχίζω. Προφανώς το Δήμο, τις υπόλοιπες χρεώσεις κτλ. Κτλ. Και είναι κάτι το οποίο είναι σχετικά εύκολο. Δεν ρισκάρεις, γιατί δεν περιμένεις να πληρωθείς ουσιαστικά από τη ΔΕΗ. Απλά συμψηφίζεται ενέργεια, οπότε και να αλλάξει κάτι στην τιμή κιλοβατόρας δεν βγαίνεις χαμένος, εν πάση περιπτώσει. Όπως βγήκαν αρκετοί οι τιμές των οποίων κουρεύτηκαν το 2014-2015. Και είναι γενικά μια ασφαλής επένδυση σε οικιακό επίπεδο. Και μπορεί να επιχορηγηθεί και από το εξοικονόμο κατοίκον. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι σχετικά υγιές ως τεχνολογία, ως επένδυση και ως προοπτική. Αυτό είναι λοιπόν το net metering εδώ. Τα όρια του net metering είναι ξεκάθαρα, δηλαδή ας πούμε στο διασυνδεμένο σύστημα τα όρια είναι μέχρι 20 kW ή το μισό της εγκατεστημένης ισχύως και 5 kW για μονοφασικά συστήματα. Στη μέση τάση είναι μεγαλύτερο, μέχρι 1 MW και στα μη συνδεδεμένα νησιά έχω την εντύπωση ότι η Χίος είναι μη διασυνδεδεμένο νησί, χωρίς να είμαι και 100% σίγουρος. Είναι μέχρι 10 kW, έχω την εντύπωση. Ναι, είναι μέχρι 10 kW η εγκατεστημένη ισχύση που μπορεί να στήσει κάποιος. Λοιπόν, τώρα, υπάρχει μια ειδική κατηγορία του net metering για επιχειρήσεις, δηλαδή ενώ ο ιδιώτης οποιοδήποτε κομμάτι ενέργειας παράγει και δεν το χρησιμοποιεί, δεν το αποζημιώνεται καθόλου, μια επιχείρηση μπορεί να αποζημιωθεί εφόσον παράξει μέχρι 20% της κατανάλωσης. Αν δηλαδή κάποιος έχει καταναλώσει 10.000 κιλοβατόρες και έχει παράξει 13.000 κιλοβατόρες, οι 10.000 θα συμψηφιστούν, οι 2.000 θα πληρωθούν από τη ΔΕΗ προς τον παραγωγό και οι 1.000 θα τις κάνει δώρο ουσιαστικά ο παραγωγός στο δίκτυο. Τώρα, όσον αφορά τις επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά για απευθείας πώληση στο δίκτυο. Αυτή τη στιγμή, έργα τα οποία είναι όρημα ουσιαστικά και έχουν αδειοδοτηθεί μέχρι το τέλος του 19, έχουν ένα ειδικό καθεστώς προστασίας τέλος πάντων. Οι επενδύσεις που έχουν ξεκινήσει μετά από αυτή την ημερομηνία που έχουν καταθέσει αίτηση έχουν κανονικά τιμή σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης. Και επενδυτές οι οποίοι έχουν έργα που έχουν λειτουργήσει και έχουν υπογράψει σύμβαση μέχρι στιγμής έχουν σταθερή τιμή πώλησης, feed-in tariff. Λοιπόν. Υπάρχουν επιπλέον κατηγορίες πάνω σε αυτά τα έργα για ενεργειακές κοινότητες, δηλαδή οργανισμοί οι οποίοι δημιουργήθηκαν από 20, 30, 40, 50 ιδιώτες και έχουν το δικαίωμα να κάνουν ειδική επένδυση σε φωτοβολταϊκά, οι οποίοι παίρνουν περίπου 5-10% παραπάνω σε αυτή την ταρίφα. Το ίδιο ισχύει και για αγρότες κατ' επάγγελμα, οι οποίοι για μικρούς σταθμούς μέχρι 500 kW μπορεί να κάνουν το ίδιο για μέχρι 2 σταθμούς ο καθένας. Έχουν δηλαδή παραπάνω ταρίφα από κανονικούς επενδυτές. Και έχουμε και μια κατηγορία ακόμα. Έχουμε σταθμούς οι οποίοι είναι πάνω από 400 kW. Για σταθμούς που είναι πάνω από 400 kW, θα πρέπει, έχει ο επενδυτής την ευθύνη εξισορρόπησης. Αυτό σημαίνει ότι εάν εμείς δεν διαθέσουμε στο δίκτυο την ισχύ την οποία δεσμευόμαστε να διαθέσουμε, τότε θα έχουμε πέναλτι από την διαχείριση του δικτύου. Αυτό σημαίνει ότι εάν έχουμε μια βλάβη η οποία δεν έχει προγραμματιστεί, αν ο σταθμός πέσει, βγει εκτός ή αν κάνουμε λάθος πρόβλεψη στην ισχύ που έχουμε δεσμευτεί να παράξουμε στο δίκτυο, τότε θα έχουμε πέναλτι. Αυτό είναι αρκετά δύσκολο να γίνει, οπότε οι περισσότεροι επενδυτές ή σταματάνε στα 400 kW και δεν πάνε στα 500 ή αναθέτουν ουσιαστικά σε έναν ειδικό οργανισμό που λέγεται φορέα σωτευτικής εκπροσώπησης να υπολογίζει τις κιλοβατόρες τις οποίες θα παράξουν ή θα διαθέσουν στο δίκτυο, εν πάση περιπτώσει, και πληρώνεται γι' αυτό με κάποιο κόστος που είναι συνήθως 1 ευρώ την μεγαβατόρα ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Όσον αφορά τώρα μικρές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, τα φωτοβολταϊκά συστέγη ουσιαστικά, υπάρχει πλέον η δυνατότητα να γίνει κάτι τέτοιο για ισχύ μέχρι 6 kW.
Αυτό είναι μια σχετικά μικρή ισχύς, αλλά και πάλι μια υγιής επένδυση και πιστεύω ότι είναι καλύτερο από αυτό που γινόταν παλιότερα, που δίναμε μισό ευρώ την κιλοβατόρα σε όλο τον κόσμο.